Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Να είστε καλά. Όπου κι αν είστε, όπου κι αν βρίσκεστε, ό,τι κι αν κάνετε. Καλημέρα, κυρία Μάγδα. Καλημέρα, κύριε Γιώργο. Καλημέρα, φίλοι. Το προηγούμενο Σαββατοκύριακο ήμουν εγώ. Να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, υποδείξτε τι πρέπει να πιει, τι πρέπει να φτιάξει, διότι έκλεισε ο λαιμός της εντελώς. Εμένα συγγνώμη, μου έκανα εγώ το ίδιο το προηγούμενο Σαββατοκύριακο που ήσουν εσύ. Αντί να παραδεχτείς στον αέρα ότι έχεις κολλήσει το μισό Sky και είμαστε μισή κρυωμένοι πάνω στο κοντρόλ, βήχε ο ένας, πυρετό ο άλλος. Ναι, που μένα περιμένουν να κρυώσουν. Λοιπόν, πέστε στην αρχή, χαμομήλι με μέλι, μπας και βάλει μυαλό, να είστε καλά. Όλη η Ελλάδα στο κρεβάτι είναι. Όλη η Ελλάδα στο κρεβάτι. Όλη η Ελλάδα στο κρεμάτι. Εδώ καραμέλες συνέχεια αντιβίωση. Κάτσε, βγάλε την καραμέλα. Φίσερμαν. Μην λένε ότι κάνουμε διαφήμιση. Δεν κάνουμε διαφήμιση. Καραμέλα του ψαρά, ρε παιδί μου. Εσείς κυρίες και κύριοι, ξέρετε ότι υπάρχουν οι καραμέλες για όλους εμάς τους απλούς πολίτες και οι καραμέλες του ψαρά. Λοιπόν, πάμε. Περίμενε, τι είναι αυτή η καραμέλα του ψαρά. Καλά, πάμε λοιπόν, φίλες και φίλοι, για να δούμε. Αυτή είναι η καραμέλα. Δεν κάνουμε λένε ότι κάνουμε διαφήμιση. Δεν κάνουμε διαφήμιση. Παίρνουν άλλες καραμέλες οι ψαράδες. Ναι, παιδί μου, ναι. Άλλες παίρνουν. Λοιπόν. Εσείς τώρα εκεί στην Πρέβεζα, τι δε... Περίμενα να το πεις. Πάμε. Ελάτε να δούμε όλες τις ειδήσεις και όλα τα γεγονότα. Όλη η Ελλάδα, είτε θα βήχει, είτε θα έχει πυρετό, είτε θα έχει ρίγη, ότι είναι η γρήπη που λέγαμε ότι θα έρθει δυστυχώς και στην πατρίδα μας. Γρήπη όμως και στους μισθούς και στις συντάξεις. Αυτό που περιμέναμε χθες ήρθε, εδώ είναι. Κόβουν και άλλο τις συντάξεις και τους μισθούς. Και άλλη περικοπή. Πώς γίνεται αυτό, Γιώργο? Με νόμο του κράτους. Εδώ είναι. Θα μας είχαν πει ότι δεν θα τα κόψουν άλλο. Κρατήσει σοκ σε μισθούς και συντάξεις. Αναλυτικότατα. Με πίνακες δεν σας λέω τίποτα. Το έχουμε. Οδηγός μεταγραφών. Το έχουμε. Δεν είναι όμως όλες... Κάνουν παράπονα η Πολύτεκνια. Ότι υπάρχει θέμα... Η Πολύτεκνια βγάλαν μια ανακοίνωση. Ακριβώς. Λοιπόν, θα τα δούμε αναλυτικά όλα αυτά. Και πρέπει να το δει η κυβέρνηση αυτό. Γιορτάζει ο Ξενοφών σήμερα, να του ευχηθούμε. Χρόνια πολλά, όπου κι αν είστε και όπου κι αν βρίσκεστε, είμαστε κοντά σας. Έως τις 11 σήμερα εδώ. Και βέβαια, καιρός. Καιρός. Τώρα που να ξεκινήσουμε και που να τελειώσουμε. Με τον καιρό, δύσκολα τα πράγματα. Είχαμε μια δύσκολη εβδομάδα με τις καιρικές συνθήκες και σε συνδυασμό με τα μέσα μαζικής μεταφοράς που είχαμε τις απεργίες. Ήταν ένας εκρηκτικός συνδυασμός ταλαιπωρίας για χιλιάδες Αθηναίους, τουλάχιστον εδώ στην Αθήνα που το βιώσαμε. Αλλά Γιώργο, και σε όλη την Ελλάδα. Έχουμε προβλήματα με τον καιρό. Έχουμε λυσίδες σε Φθιώτιδα, αλλά και Βρυτανία. Έχουμε ισχυρούς ανέμους στο δαρτό. Στη Θράκη κατεβαίνει πάρα πολύ χιόνι σιγά-σιγά. Από αύριο θα φανεί περισσότερο. Στην Κορυφαία θέλουν εκεί πέρα λυσίδες. Ακριβώς. Οι φίλοι μας μας παίρνουν και τηλέφωνο πρωί-πρωί. Τρίτη, Τετάρτη πάρα πολύ κρύο λένε τα μερομήνια. Παρασκευή ξανά κρύο, ξαναχαλάει την Παρασκευή. Και μάλιστα με μεγάλη ένταση. Χωρίς λεωφορεία, τρόλεϊ, οσία και προαστιακό σήμερα. Ναι, βεβαίως. Χωρίς λεωφορεία μπλε. Τρόλεϊ, τρένα και προαστιακό. Μπορείτε όμως να μετακινηθείτε με το... να πούμε με τι όμως. Όλα τα υπόλοιπα. Δεν χρειάζεται να τα πούμε. Μετρό, ΙΣΑΠ και τραμ. Λοιπόν, να έχετε στα υπόψη. Δεν υπάρχουν λεωφορεία, τρόλεϊ, ΟΣΕ και προαστιακός. Λειτουργούν όλα τα υπόλοιπα. Την Πέμπτη και Παρασκευή δεν θα κινηθεί κανένα απολύτως πλοίο. Ενώ... Έχει και η Ποινιό Παρασκευή και Σάββατο. Αυτό είναι. Αλλά έχουν, Γιώργο, την Πέμπτη. Η Ποινιό είναι Πέμπτη και Παρασκευή. Ναι, την Πέμπτη όμως. Είναι Ναυτική Ομοσπονδία. Ναι, ναι. Έλα. Την Πέμπτη λοιπόν έχουμε απεργία σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Και την Πέμπτη blackout. Εκτός και αν αλλάξει κάτι μέχρι την Πέμπτη. Μάλιστα. Εβδομάδα παθών, φίλες και φίλοι, και βέβαια να σημειώσουμε ότι σήμερα έχουμε τα μισά μέσα στην Αθήνα. Να σημειώσουμε ότι στην ελληνική περιφέρεια, τώρα που μας παρακολουθείτε, θέλουμε φωτογραφίες από τη δική σας περιοχή, θέλουμε θερμοκρασίες. Μαθαίνω ότι στη Φλόρινα είναι μείον 3 και μείον 4. Στη Θράκη έχουμε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες. Έχουμε πολλά μποφόρ. Και 8. Σήμερα στη Μακεδονία τα χιόνια θα φτάσουν και χαμηλά. Μάλιστα. Όχι τα πολύ ψηλά που ήταν τις προηγούμενες ημέρες. Σήμερα και αύριο θα δούμε χιόνια και χαμηλά. Μας ρωτήσατε από χθες τι θα γίνει με τα εισιτήρια των επιβατών που επρόκειτο να ταξιδέψουν σήμερα. Θα επιστραφεί το αντίτιμο. Το λέω αυτό για υπάρχει εσάς, επιστροφή των χρημάτων. Όταν να ταξιδέψουν σήμερα με τα τρένα. Ακριβώς. Πάμε να δούμε τα θέματά μας. Βγήκε η εγκύκλειος, δυστυχώς είναι μεγαλύτερες οι κρατήσεις από αυτές που περιμέναμε για μισθούς και συντάξεις. Θα τα πούμε αναλυτικά. Είναι αυτές οι διπλές μειώσεις που σας έλεγα και που ο Ντινόπουλος με έλεγε τρομοκράτη. Το θυμάστε την προηγούμενη Κυριακή. Σας έλεγα ότι έρχονται σκληρές μειώσεις στους μισθούς και στις συντάξεις και είναι αναλυτικές. Να εδώ, άμα δείτε ένα κατεβατό, απίστευτο. Το έχουμε αναλυτικά. Είναι οι διπλές μειώσεις σε μισθούς και συντάξεις. Και όταν το εξηγούσα εγώ την προηγούμενη εβδομάδα
στον Αργύρη τον Τινόπουλο. Δύο άνθρωποι με έχουν πει τρομοκράτη. Μια κυρία που πήρε σύνταξη που ήταν τηλεκριτικός στα Νέα. Δεν χρειάζεται να αναφέρω το όνομά της. Έχει αποχωρήσει. Και ο άλλος είναι ο Τινόπουλος. Λοιπόν, καταλαβαίνετε λοιπόν ότι. Δεν ξέρει τι ψήφισε. Δεν ξέρω εγώ τι να πω. Το μνημόνιο. Λοιπόν, αυτές είναι οι διπλές μειώσεις, Αργύρη μου. Έτσι έχουν τα πράγματα, φίλες και φίλοι. Τη μέρα που σας το έλεγα, φτιάχναν αυτή την εγκύκλιο στο Υπουργείο. Τώρα, από εκεί και πέρα, πώς θα πάρετε φτηνό ρεύμα, θα σας εξηγήσουμε σήμερα. Θα εξηγήσουμε όλο το σχέδιο για τις άγαμες θυγατέρες. Εδώ χρειάζεται προσοχή. Έχουμε όλα τα πινακάκια. Προσέξτε, γιατί υπάρχουν κρυφές παγίδες και υπάρχει μείωση ή μάλλον πλήρη κατάργηση της σύνταξης της άγαμης θυγατέρες. Σε ποιες περιπτώσεις όμως σε περνάει αυτό. Εισόδημα πάνω από τη σύνταξη των 720 ευρώ. Επίδομα τέκνων. Λοιπόν, μετά τον Αύγουστο. Γιατί τόσο αργά? Γιατί την 31 Ιουλίου, 31 Ιουλίου παίρνουν άδειες οι εργαζόμενοι και θέλει το κράτος πρώτα να δηλωθούν τα εισοδήματα και μετά να γίνει το ξεκαθάρισμα όλων των επιδομάτων. Αντιλαμβάνεστε ότι το θέμα είναι πάρα πολύ σοβαρό. Κατέρευσαν τα εισοδήματα των Ελλήνων. Ναι, βέβαια. Μόνο το τέλος του 2012, φαντάσου τι έγινε το προηγούμενο χρονικό διάστημα, μειώθηκαν τα εισοδήματα 10%. Λένε σήμερα, μειώθηκε το διαθέσιμο εισόδημα, γράφει σήμερα η Καθημερινή. Και η Καθημερινή μας επιβεβαιώνει νέες περικοπές σε επικουρικές και εφάπαξ. Βλέπετε εδώ. Είναι αυτό που σας έλεγα από την προηγούμενη Κυριακή, όταν διερήγνυε τα ημάτια του ο κυβερνητικός βουλευτής, γιατί η αλήθεια είναι πραγματική. Δεν είναι ούτε πράσινη, ούτε κόκκινη, ούτε μπλε, ούτε τίποτα. Αυτά λοιπόν, φίλες και φίλοι, έρχονται. Και παρότι έκαναν όλα αυτά, Γιώργο, σίγουρα δεν έχουν μαζευτεί χρήματα στο ταμείο του κράτους. Ακριβώς. Και παρότι κάνουν όλα αυτά, η Τρόικα παραδέχτηκε ότι είναι σε λάθος δρόμο. Όχι σε λάθος δρόμο, έκανε λάθος τον υπολογισμό. Δηλαδή, τι έκανε η Τρόικα? Έκανε και λάθος και είναι και σε λάθος δρόμο. Και τα τελευταία τρία χρόνια τελικά αποδεικνύει ότι είναι όλα λάθος. Εάν φίλες και φίλοι μπείτε στο περιοδικό Επίκαιρα, θα δείτε εδώ και τρία χρόνια, κάθε Πέμπτη έχω ένα άρθρο. Εδώ και δύο χρόνια, σε τρία συνεχόμενα άρθρα, τους έλεγα: κάνετε λάθος στον υπολογισμό του φόρου και πληρώνουμε τρεις φορές πιο πολλούς φόρους. Και χασκογελούσαν οι Τροϊκανοί. Και βγαίνει ο Γενικός Διευθυντής του Δούνου του και λέει: αντί για να υπολογίζουμε με έναν αριθμό 1,7 τους φόρους των Ελλήνων, τους υπολογίζαμε με 0,5. Τι σημαίνει αυτό? Όσο πιο κάτω υπολογίζεις, βάζεις τον πολλαπλασιαστή, το 0,5 ή οτιδήποτε άλλο, τόσο πιο πολύ είναι ο φόρος. Και τους λέγαμε λοιπόν, είναι αδιανόητο να επιβάλλετε φόρους το 2010, 11 και 12 με τα εισοδήματα του 2006 και του 2007. Δεν άκουγε κανείς. Μας λέγανε οι τότε κυβερνητικοί εκπρόσωποι του ΠΑΣΟΚ, είστε υπερβολικοί, είναι αυτά που λέτε, η χώρα θα σωθεί. Ακούω το Λοβέρδο και τρελαίνομαι. Ακούω το Λοβέρδο. Μάλιστα, σήμερα λέει να φύγουμε από το Δουνουτού. Κάθε φορά που τον έβγαζε έλεγε. Το ψήφιζε. Ζήτω το Δουνουτού κλπ. Το έχουμε ανάγκη το Δουνουτού, έλεγε. Είναι δυνατόν. Λοιπόν. Και ο Πάνταλος μας έλεγε το μνημόνιο είναι ευτυχία, αλλά μαζί τα φάγαμε. Και τελικά, αν βρουν κάποιον άνθρωπο, κάποιον Έλληνα ευτυχισμένο λοιπόν σε αυτή τη χώρα, γιατί μπήκαμε στο μνημόνιο και γιατί πήραμε όλα αυτά τα μέτρα, να μας το φέρουν στην εκπομπή να το δείξουμε και ως αποκλειστικό. Να χαρούμε κιόλας. Είναι πολύ σωστό αυτό που λες. 6 στους 10 Έλληνες δεν έχουν γιατρό. Γιατί? Γιατί δεν έχουν δυνατότητα να πληρώσουν. Γιατί εφορία... δεν έχουν, περίθαλψη δεν έχουν, Γιώργο. Είδες τι έγινε την προηγούμενη Κυριακή. Ένα καροτσάκι ζητήσαμε και σπεύσανε και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. 11-12 άνθρωποι είπαν να δώσουμε εμείς το καροτσάκι. Μέσα από αυτή την ιστορία βγήκαν και άλλα έτσι προβλήματα που έχουν και ελλείψεις. Παιδιά, και πεινάνε... έχει το κόσμος ο απλός που δεν έχει. Ακριβώς. Να βοηθήσει τον συνάνθρωπο. Επιστρέφει το σίτιο στα σχολεία. Προσέξτε τώρα. Έως 15 Φεβρουαρίου η απογραφή των συνταξιούχων του ΟΑΕ. Έως 15 Φεβρουαρίου η απογραφή συνταξιούχων του ΟΑΕ. Η οποία είχε λήξει, αλλά δώσαν την παράταση τώρα για να προλάβετε να απογραφείτε. Είναι 15.000 αυτοί οι οποίοι δεν έχουν πάει. Έτσι, 210-48-00, 210-48-00, 170, 171 και 172, ο δικός μας αριθμός τηλεφωνικής επικοινωνίας, 31 Ιανουαρίου θα πληρώσει το ΙΚΑ. Θα πληρώσει 31 Ιανουαρίου, μέρα Πέμπτη. Τελευταία ημέρα. 1 και 2 Φεβρουαρίου θα πληρώσει ΟΑΕ και ο ΟΓΑ. Επίσης, έως 28 Δευτέρου του 2013, έως και την τελευταία μέρα του Φεβρουαρίου, θα πρέπει να απογραφούν όλοι οι συνταξιούχοι, γιατί θα περικοπεί η σύνταξη όποιου
συνταξιούχου δεν έχει απογραφή. Και είναι κρίμα. Είναι κρίμα να πάτε πίσω 2 και 3 μήνες. Επίσης, έως 31 πρώτου λύγει η απογραφή των συνταξιούχων ΙΚΑ ΔΕΗ. Και βέβαια, άγαμες θυγατέρες. Άπειρη προσοχή. Και το τραγικό μέσα σε όλα είναι ότι κόβεται το ΕΚΑΣ για συνταξιούχους ανάπηρους κάτω των 65. Είναι τραγικές οι καταστάσεις. Οι χείρες που παντρεύτηκαν ή οι χείρες οι οποίες δεν δικαιολογούν κάποια εισοδήματα πάνω από τη σύνταξη της χειρίας, δυστυχώς το κράτος θα πάρει πίσω τις συντάξεις. Ο φόρος ακίνητης περιουσίας θα πληρωθεί έως 31 πρώτου του 2013. Σήμερα οι ιδιοκτήτες ακινήτων έχουν την μεγάλη τους συνέλευση στην Αθήνα. Μας το είχε πει και ο κύριος Παραδιάς. Μπράβο. Υπάρχει ένα πρόβλημα με το φοιτητικό επίδομα. Θα έχουμε τα τηλέφωνα σε λίγο. Θα τα έχουμε για να σας διαβάσουμε τις πρώτες αντιδράσεις στις δικές σας. Και βέβαια, φίλες και φίλοι, θα πάμε να δούμε τον καιρό αναλυτικά. Είναι έτοιμος ο καιρός? Ο καιρός είναι πανέτοιμος. Μπράβο. Βεβαίως. Πάμε λοιπόν να δούμε τον καιρό. Τώρα ζωντανά. Και τις εφημερίδες. Το βλέπετε, έτσι. Είμαστε εντάξει. Να δούμε όλες τις εξελίξεις του καιρού όπως τις καταγράφει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. 9 βαθμοί στη Βόρειο Ελλάδα. Θα πέσει η θερμοκρασία, φίλες και φίλοι. Θα πέσει κι άλλο το επόμενο διάστημα. 6 μποφόρ και 7 στο Αιγαίο. 13 έως 14 βαθμοί στην κεντρική Ελλάδα με δυνατή βροχή. Χιόνι στη Βόρειο Ελλάδα. 6 μποφόρ στο Ιόνιο. 16 βαθμοί στα νησιά μας, στο Καστελόριζο, την Κρήτη, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τις Κυκλάδες. Αυτή είναι η εικόνα, η γενική εικόνα του καιρού σήμερα. Πάμε λοιπόν και στο skykeros.gr να συνδεθούμε ζωντανά και να δούμε εκεί τον καιρό που μας ετοίμασε η Σούζη, η πολύ καλή μας φίλη, μαζί με την ομάδα της. Λοιπόν. Αναλυτικά λοιπόν οι θερμοκρασίες και οι καλημέρες από την εκπομπή μας και όλη την ομάδα. Και ξεκινάμε πάντα βεβαίως με την Ορεστιάδα. Να πούμε Ορεστιάδα, 3 Σουφλή, 7 Αλεξανδρούπολη, 5 Κομωτινή, 6 Ξάνθη, 8 Θάσος, 7 Σαμοθράκη, 13 Λίμνος, 7 Ιερισσός, 4 Ιδράμα, 6 οι Σέρες, 2 το Κιλκής, 8 η Θεσσαλονίκη μας, 7 η Ιερισσός, 2 η Κασάνδρεια. Και εδώ έχουμε συγχορδία ονομάτων. Ελαφοχώρη, Κατερίνη, Πηγάδια, μέχρι και τα Καλάβρητα πέσανε πάνω. Σας ζητούμε συγγνώμη γιατί πέσανε και τα Καλάβρητα. Για όνομα του Θεού, έτσι. Είναι από το σύστημα, σου λέω, είναι ένα λάθος. Ακριβώς. Λοιπόν, είναι μηχάνημα, εντάξει. Και το Πισοδέρι, Καστοριά 0, Γρεβενά 3-2. Βασιλίτσα. Τα Γιάννενα, 4 στο Μέτσοβο, ή μάλλον 4 στα Γιάννενα. Τα Τρίκαλα, 4, Λάρισα 5, Πήλιο 7, 9 η Σκιάθος, 5 η Καρδίτσα, 5 το Καρπενήσι, 5 η Λαμία, 7 το Αγρίνιο, 8 η Πρέβεζα, 10 η Γουμενίτσα, 8 το Ριζοβούνι, 8 η Λευκάδα, 8 το Αργοστόλι, 9 η Ζάκυνθος, 8 ο Πύργος, 6 η Τρίπολη, 8 το Νάπλιο, 7 η Κόρινθος, 10 η Αθήνα, 9 η Σπάρτη, 7 η Καλαμάτα, 9 η Κάριστος και πάμε Κυκλάδες. Έχει και μια είναι Ελαφώνησο και μια καλημέρα και στην Ελαφώνησο και στα Κύθυρα. 13. Και οι Κυκλάδες, μην το τρέχεις πολύ, ναι, γιατί όπως το παίζεις τρελαίνεται το κόσμος. 12. Ξανά πάλι. 12 η Κύθυνος, 14 η Τίνος, 14 η Πάθος, 14 η Μήλος, 14 η Σαντινή και Αμοργός. Έτσι, μπράβο. Πάμε από Μυτιλίνη, στοπ. Μυτιλίνη, Ψαρά, Χίος, Ικαριά, Σάμος, Πάτμος, Κος, Τήλος, Ρόδος, Κάρπαθος, από 12 έως 16 βαθμοί. Το Καστελόριζο πόσο δίνει? Για να πούμε 15. Καλημέρα και στο Καστελόριζο. 15 βαθμοί στο Καστελόριζο. Και πάμε Κρήτη. Η Κρήτη μας δίνει τι? Η Κρήτη δίνει 11 τα Χανιά, 8 το Ρέθυμνο, 10 το Ηράκλειο, 8 Άγιος Νικόλαος και 6 Τουρλωτή. Ξέρεις που είναι Τουρλωτή? Ακριάκρι. Το χωριό του Αγγελάκη. Να πούμε λοιπόν μια Αγγελάκη. Καλημέρα σε όλους σας. Ακριβώς. Να υπενθυμίσουμε και πάλι τα τηλέφωνα της εκπομπής μας. Είναι το 210-48-00-171-2 στο καλημέρα@papakisky.gr. Περιμένουμε τα δικά σας μηνύματα τα ηλεκτρονικά και εκεί μπορείτε να μας στείλετε και τις δικές σας φωτογραφίες. Να μας πείτε τι καιρό κάνει στην περιοχή σας. Σίγουρα σε όλη την Ελλάδα είναι δύσκολες οι καιρικές συνθήκες. Θέλει λίγα δευτερόλεπτα. Η ώρα είναι 6:59 και 30 δευτερόλεπτα. Στην Πρέβεζα, στην περιοχή μου, πρέπει να σου πω ότι βγήκε η θάλασσα στη στεριά. Εκεί είδαμε απίστευτες εικόνες. Φουσκοθαλασσιές έχετε. Είχαμε φουσκοθαλασσιές. Το είχαμε και εμείς στη Σάμο αυτό. Τεράστιο το καιρό. Θέμα. Φίλες και φίλοι, πάμε σε ένα πολύ γρήγορο διάλειμμα, σε λίγο σύνδεση με τη Θεσσαλονίκη μας, για να δούμε τα απόσκετα, γιατί κάνει πάρα πολύ κρύο. Θα τα δούμε όλα.
Θα δούμε όλες τις εξελίξεις. Τα τηλέφωνα, παιδιά. Στο Δημήτρη τον Αλεξίου, ναι. Είναι ένας φίλος της εκπομπής, ο οποίος έστειλε ένα μήνυμα και λέει, ναι, ότι άνοιξε και πάλι το μετρό. Κύριε Αλεξίου, χαιρόμαστε που άνοιξε το μετρό. Θα μπουν όλα στη σειρά τους. Ελπίζουμε να δικαιωθούν όμως και οι εργαζόμενοι εκεί. Ακριβώς. Σε λίγο λοιπόν που θα έχουμε κοντά μας σε ζωντανή συνδέση τους εργαζόμενους, οποίους έχουμε στηρίξει κατά επανάληψη, θα μας πούν το τι, μάλιστα, γίνεται από εδώ και πέρα. Λοιπόν, για το φτηνό τιμολόγιο, η ΔΕΗ λέει δεν έστειλε ακόμα εγκύκλιο. Μετά το διάλειμμα, όλα εδώ. Σε ένα λεπτό επιστρέφουμε. Οι εφημερίδες σήμερα, επαναλειτουργεί το μετρό. Νέες περικοπές σε επικουρικές και εφάπαξ. Μειώθηκε το διαθέσιμο εισόδημα. Η Αυγή, στο γύψο οι απεργίες. Δημοκρατία, τυφώνας στα νοικοκυριά. 4 δις ευρώ έχασε η μεσαία τάξη. Η Ελλάδα αύριο. Στρατιωτικά αεροδρόμια στο Σφυρί. Ποιος θα καρποθεί τα 35 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο που προορίζονται για άγονες γραμμές. Έθνος. Αξιολόγηση τρίτου τύπου στο δημόσιο. 6 μέρες. Οδοστρωτήρες ιδεών και αξιών. Η εφημερίδα των συντακτών. Τούνελ αυταρχισμού. Σαββατιάτικη ελευθερωτυπία. Κυβέρνηση για φύλο πορείας. Τα νέα. Μπροστά σε ναρκοπέδιο. Ελεύθερος τύπος. Οι ρυθμίσεις για τα χρέη προς την εφορία. Ριζοσπάστης. Όλη σήμερα στο συλλαλητήριο του ΠΑΜΕ στην Ομόνια, ώρα 11 το πρωί. Στο καρφί του Σαββατοκύριακου. Η business του Αλέξη. Εσπρέσο. Απόβαση κρίσεων. Και έβαλαν στο μάτι νησιά, μαρίνες και οργανισμούς. Μακεδονία. Μετρούν δυνάμεις στα μπλόκα οι αγρότες. Παρασκήνιο. Διαγωνισμός μαϊμού στο λιμενικό. Νιούς. Το μεγάλο μυστικό που πήρε στον τάφο η Αλίκη. Σπορ του Βορρά. Ο Σαββίδης άναψε το πράσινο φως. Φέρτε δυο παίχτες τώρα. Μέτρο Σπορτ. Οι τελικές επιλογές του Σαββίδη για τον ΠΑΟΚ. Η πράσινη, εσύ μας οδηγείς. Ώρα των σπορ, ΑΕΚ, μην σταματάς. Derby News, αυτοκτονία. Goal News, έτσι πάω χάνεις. Και φως, ιδανικό βράδυ. Η ώρα είναι 7 και 8 πρώτα λεπτά. Χρόνια πολλά στο Ξενοφόντα που γιορτάζει σήμερα. Να είστε καλά, σας ευχόμαστε ότι καλύτερο και βεβαίως όσους και όσους έχουν επέτειο ή έχετε τα γενέθλιά σας. Να είστε καλά και να απολαύσετε την ημέρα. Μια μέρα η οποία έχει βροχή, έχει κρύο, έχει χιόνια, έχει απ' όλα, έχει μποφόρ. Και βέβαια, φίλες και φίλοι, να καλημερίσουμε τον Αλέξανδρο Μητρόπουλο που είναι μαζί μας από νωρίς, γιατί μπήκαν πάρα πολλά θέματα. Καλημέρα, βεβαίως. Κόβουν τα πάντα. Πήρα αυτή την εγκύκλιο χθες. Μιλάμε για λεμιτόμο, κύριε καθηγητά, έτσι. Γιώργο, σε μισθούς, συντάξεις, ιδιαίτερα στο ιδιωτικό τομέα. Μάλιστα. Και κυρίως ένα μαύρο μέλλον, ναι, για το εφάπαξ. Μάλιστα. Την επικουρική σύνταξη, ναι, και περικοπές οι οποίες και εντός του 2013, σύμφωνα και με την προχθεσινή έκθεση του ΔΝΤ, φαίνεται ότι θα έχουμε εντός του 2013. Ακριβώς. Και βέβαια στο ιδιωτικό τομέα, Γιώργο, με τη λήξη της μετενέργειας. Επαναλαμβάνω στους τηλεθεατές σας ότι την πρώτη Τετάρτη του 2013, ναι, η κυβέρνηση θα ξαναρρυθμίσει τον κατώτατο μισθό. Ακριβώς. Και τότε υπάρχει μια ρύθμιση που λέει όλοι οι μισθοί μπορούν να κάτσουν μέχρι τον κατώτατο μισθό. Ατομικές συμβάσεις εργασίας, ναι, και συλλογικές συμβάσεις δεν επιτρέπεται να είναι κάτω από το νομοθετημένο κατώτατο μισθό. Άρα, το οποίο είναι 5,86, κύριε καθηγητά. Έτσι, κυρία Τσέκου, θα έχουμε τη μεγάλη κατρακύλα του μισθού, ναι, του ιδιωτικού τομέα. Δηλαδή, είτε ρυθμίζονται με κλαδικές τις συμβάσεις, είτε με ομοιεπαγγελματικές, ναι, είτε με επιχειρησιακές, έχει προβλέψει το τρίτο μνημόνιο ότι και με ατομικές συμβάσεις οι εργοδότες, αλλά και με συμβάσεις
που έληξε η μετενεργία τους, που έληξε η ίδια η σύμβασή τους, που δεν συνομολογούνται νέες συμβάσεις, που δεν συμφωνούν οι εργοδότες σε νέες αυξήσεις, μπορούν να πέσουν μέχρι τον κατώτατο. Και αφού πέσουν μέχρι τον κατώτατο, έχει πάρει η κυβέρνηση το δικαίωμα από τη ΓΕΣΕ να ρυθμίζει μόνη της με νόμο κατέτος τον κατώτατο μισθό. Αντιλαμβάνεστε τι μπορεί να συνεπιφέρει στα επιδόματα τα οποία ρυθμίζονται και αναφέρονται πάντα στον κατώτατο μισθό. Άρα τα παρασύρει και αυτά. Γιατί τα επιδόματα είναι συσχέτιση του εκάστοτε ισχύοντος κατώτατο μισθού. Πέφτει στο 586, πέφτει το επίδομα λοχίας. Πέφτει στο 586, πέφτει το επίδομα τοκετού. Πέφτει το επίδομα ενεργείας. Πέφτουν οι συντάξεις. Γιατί? Γιατί όλα στην πατρίδα μας καθορίζονται σε σχέση με τον κατώτατο μισθό. Έχουμε μεγάλες περικοπές σε εφάπαξ και επικουρικές. Η μείωση του εφάπαξ θα ξεπεράσει, όπως λένε, και το 83%. Στο 83% ναι. Έχουν 2-3 ταμεία, κυρίως των εργοληπτών, που πληρώνουν μεγάλες εισφορές. Ύστερα έρχεται τον φάρμακο υπαλλήλων, θυμάζεται τον Μάκη, τον Κονιδάρη, ναι, ναι, που μάχεται ναι. με αναλογιστικές μελέτες. Άρα έχουμε με το νέο μνημόνιο, από 86 πιάνουμε τις μεγαλύτερες περικοπές, Γιώργο, μάλιστα. μέχρι και 27% που είναι στα ταμεία των δημοσίων υπαλλήλων. Οι επικουρικές πόσο θα μειωθούν? Εδώ ουσιαστικά η Καθημερινή σήμερα αναφέρει ότι θα είναι τόσες μεγάλες οι μειώσεις των επικουρικών που θα τρίβουμε τα μάτια μας. Φαίνεται, Γιώργο, ότι επειδή η κυβέρνηση έβαλε και κάνει αναλογιστικές μελέτες, δεν δίνει μέλλον η Τρόικα στην επικουρική σύνταξη. Δεν είναι σκληρό να πούμε ότι η επικουρική... Λέτε να πάνε για κατάργηση. Βεβαίως, εντός του 2014... Σταδιακά, δηλαδή. Μπορεί και εφάπαξ, όπως έγινε για μεταδόρα. Να ρωτήσω κάτι. Όσοι πληρώνουν τώρα επικουρικές θα χάσουν αυτά τα λεφτά? Δεν τους ενδιαφέρει, Γιώργο, αυτό. Μισό λεπτό. Υπάρχουν Γιώργο. Άνθρωποι που πληρώνουν, κύριε καθηγητά. Γιώργο, για τα δώρα. Ναι. Προχθές δεν συζητήσαμε τον κύριο διοικητή του ΙΚΑ. Δεν λέγαμε εμείς, κύριε, ότι τα δώρα θα τα καταργήσετε στο 14ο, 14ο, στο δημόσιο τομέα? Τα κατήργησαν, αφού πρώτα τα κάνανε 250. Φαίνεται, απαντώ στο ερώτημά σας, ότι η επικουρική σύνταξη, το εφάπαξ και ο 14ος και 13ος μισθός του ιδιωτικού τομέα, μάλιστα. αυτό έχει μόνο ναι, απομείνει, ναι. φαίνεται ότι δεν θα αντέξουν πάνω από το 14. Από 1η Απριλίου θα μειωθεί ξανά ο κατώτατος μισθός στα 586 ευρώ. Αφού έδεσε η κυβέρνηση το 586 και όλα τα ναι. εξαρτώμενα επιδόματα, έχει επιφυλαχτεί και λέει ότι την 1η Τετάρτου του 2013 θα ξαναορίσω με τα κριτήρια του μνημονίου, την ανταγωνιστικότητα και ούτω εξής, τον κατώτατο μισθό. Έχει περιθώριο, Γιώργο, να ξανακατεβάσει τον κατώτατο και επαναλαμβάνω, μάλιστα. επειδή όλοι οι μισθοί κατά το μνημόνιο μπορούν να ακουμπήσουν στον κατώτατο μισθό, αντιλαμβάνεστε σε τι καταβαράθρωση του ιδιωτικού μισθολογίου όλων των μισθών, όλων των ιδιωτικών υπαλλήλων μπορεί να πάμε. Είναι δηλαδή, κύριε καθηγητά, σαν μια πυραμίδα Βεβαίως. Που αν πάμε στην κορυφή είναι τα 586 και όσο κατεβαίνει αυτό, κατεβαίνουν και Βεβαίως. Τα υπόλοιπα. Έτσι. Διότι είναι κατώτατο κεντρικό το σύστημα. Ο Άτλαντας είναι ο κατώτατος μισθός που πάνω ακουμπάνε, στηρίζονται, κάθονται όλοι οι ιδιωτικοί μισθοί. Βέβαια, οι περισσότεροι, Γιώργο και κύριε καθηγητά, ρωτούν αυτά θα ισχύσουν για όσους ξεκινήσουν τώρα τη δουλειά τους ή και για όσους είναι ήδη στη δουλειά. Στο 586 ποιοι θα φτάσουν, δηλαδή? Κατά το μνημόνιο όλοι είναι δυνάμοι 586 με δίμπλη, πώς το λέμε. Άρα, λοιπόν, όλοι πάνε σε αυτή την κατάσταση. Στο 586, ξαναλέω, Μάγδα, ναι. ξαναλέω, Γιώργο, προβλέπει η κυβέρνηση ότι όπου δεν συνομολογούνται συμβάσεις, είτε ατομικές, είτε συλλογικές, μάλιστα. που δέχονται οι εργοδότες να συνάψουν για παραπάνω αυξήσεις ή αρνούνται ή μπλοκάρουν την υπογραφή νέα σουσουέ συλλογικής σύμβασης εργασίας, αυτό το οποίο μπορούν να επιβάλλουν είτε με πειθό, είτε με ξαναγκασμό, είτε με εκβιασμό, είτε με απειλή της απόλυσης, είναι το 586. Αυτό το οποίο έτσι. Ρωτήσατε. Αυτό που ρώτησε η Μάγδα, παίρνει κάποιος 1000 ευρώ, το καλεί στο γραφείο και του λέει, κοίταξε να δεις, απ' έξω έχω άλλους 50. Πας στα 586 τώρα, τέλος οι τριετίες,
τέλος η σύμβαση, ή μένεις άνεργος ή γεια σου. Και για τις τριετίες που αναφέρατε. Είναι ένας μικρός, τι μικρός, τέλος πάντων, ένας εκβιασμός ομός ουσιαστικά που βιώνουν οι περισσότεροι. Ξέρετε κύριε καθηγητά, και με ανέργους μιλάμε και μας λένε ότι πηγαίνουμε για δουλειά και μας λένε τόσο. Αν θέλετε. Δεν θέλετε. Αυτό είναι. Και για τις τριετίες που είπατε και εσείς, ναι, ο Γιώργος. Οι τριετίες είναι το ανσασέρ που αύξανε μέχρι τώρα το μισθό, τον ιδιωτικό μισθό. Έπαιρνες μία τριετία, συμπλήρωνες μία τριετία προϋπηρεσίας, είτε πολυετία και διετία, ναι, δίνανε ένα 5-10%. Τώρα τι λέει η κυβέρνηση. Όλες οι τριετίες που έχουν χορηγηθεί, Γιώργο, ναι, όλες παγώνουν. Ναι. Παγώνουν μέχρι, Γιώργο, να γίνει η ανεργία κάτι άπιαστο όνειρο, να γίνει 10%. Να συνεχίσω. Βεβαίως. Άρα λοιπόν απαντάω τώρα στην κυρία Τσέγκου. Είτε κάποιος έχει πολλά χρόνια, είτε λίγα, δεν θα παίρνει χρονοεπίδομα. Δήλωνο ότι τριετία πάνω από τα 9 του χρόνια. Δηλαδή το 10ο και πάνω, αν υπηρετήσεις 30 χρόνια, τα 21 σου χρόνια δεν θα προσμετρούν για το χρονοεπίδομα. Ακριβώς. Μόνο τα 9 χρόνια. Μόνο 3 τριετίες. Άρα λοιπόν ο κεντρικός μηχανισμός που αυξανότανε μέχρι τώρα το ιδιωτικός μισθός παγώνει, λοιπόν, ή καταργείται. Δείτε, αυτή είναι η εγκυκλίωση του Υπουργείου Εργασίας. Χαίρομαι που μου δώσετε την ευκαιρία να εκλαϊκεύσουμε αυτά τα πιο βασικά ζητήματα του ιδιωτικού μισθολογίου. Γιατί εμείς, κύριε καθηγητά, εδώ, τα ερωτήματα και τις απορίες των τηλεθεατών και θέλουμε να απαντάτε. Σιγά σιγά λίγο τα μηνύματα. Λοιπόν, εδώ είναι η εγκύκλειος και τι λέει λοιπόν. Θα παίρνετε, θα κάνετε, θα δείχνετε κλπ. Και φτάνει σε ένα σημείο η εγκύκλειος, χαλάσαν όλο το μιλάνι του Υπουργείου και φτάνει εδώ και λέει, και το έχω βάλει μέσα σε κύκλο, μόνο όταν η ανεργία πέσει στο 10%, τότε και μόνο τότε αναστέλλεται, λέει, όλη αυτή η προσάυξηση τριετιών κλπ. Όταν θα πάει στο 10% είμαστε η ανεργία. Είμαστε στο 26 τώρα. Ο χρόνος το 2012, μπράβο, θα κλείσει στο 28. Φαντάσου πόσο άπιαστο όνειρο έτσι, φαντάζει έτσι, έτσι, το 10% για την Ελλάδα. Τι τη βγάλαν την εγκύκλειο στο Υπουργείο. Πάμε και με τη Θεσσαλονίκη, φίλες και φίλοι, γιατί έχουμε πολλές εξελίξεις. Έχουμε τσάγαμε στις γατέρες, έχουμε την ανεργία, έχουμε τις αποδείξεις, έχουμε τους φόρους. Καλημέρα, Σταύρο. Καλημέρα, Σταύρο. Καλή σας ημέρα από τη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα. Καλημέρα στη Βόρεια Ελλάδα, λοιπόν, που σήμερα έχει πάρα πολύ κρύο, μαθαίνουμε. Πράγματι, πράγματι, Μάγδα, να ξεκινήσουμε από τον καιρό, καθώς δεν είναι μόνο το κρύο, είναι και η βροχή, η υγρασία αλλά και τα χιόνια που έχουμε, ιδιαίτερα στη Δυτική Μακεδονία, όπου χρειάζεται αλυσίδες στο ορεινό δίκτυο. Είχαμε ισχυρές βροχοπτώσεις στην Ανατολική Μακεδονία, ειδικά στην Θράκη, όπου είχαμε και έναν μικρό ανεμοστρόβιλο χθες. Έχουμε πολύ κρύο και στη Θεσσαλονίκη και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, βέβαια, έχουμε και τους αγρότες οι οποίοι ετοιμάζονται να βγουν στους δρόμους. Μάλιστα σήμερα, λίγο μετά τις 9, θα κλείσουν για περίπου μία ώρα συμβολικά την Εγνατία Οδό οι αγρότες της Σημαθίας, στο ύψος της Κουλούρας. Και βέβαια την Κυριακή, αύριο δηλαδή, περιμένουμε να συνεδριάσει το συντονιστικό τους για να δούμε αν θα έχουμε κινητοποιήσεις και σε άλλους νομούς από Δευτέρα. Σταύρο, είναι απλήρωτη η ροδακινοπαραγωγή, γιατί μίλησα χθες. Είναι βεβαίως το αφορολόγητο και το ΦΠΑ. Είναι τα βασικά, έτσι. Λέμε τώρα τα βασικά. Και το πετρέλαιο. Για πες μας, το πετρέλαιο, Μάγδα, όπως λένε, ούτε το πετρέλαιο που ανεβάζει το κόστος παραγωγής, όπως είπες και εσύ, αποζημιώσεις για τα ροδάκινα, το φορολογικό. Και βέβαια οι τιμές του παραγωγού, οι οποίες όπως λένε έχουν πέσει πάρα πολύ, ωστόσο οι τιμές στα ράφια παραμένουν υψηλές για τους καταναλωτές. Υπάρχει αυτή η ψαλίδα, είναι τα βασικά αιτήματα που προτάσουν. Είναι σημαντικά και κρίσιμα τα ζητήματα τα οποία θέτουν και βεβαίως ζητούν να έχουν και ένα διάλογο με τον Υπουργό, να δούμε αν αυτό θα επιτευχθεί και αν θα γίνει. Μάλιστα. Γιατί πρώτο και πάνω πρέπει να γίνεται ένας διάλογος. Ακριβώς. Αλλά για να φτάσουν αυτοί οι άνθρωποι να κλείσουν την Εγνατία, σημαίνει ότι κάποιος τους αγνοεί. Η ώρα είναι 7:18 πρώτα λεπτά. Σήμερα. Θα συνδεθούμε πολλές φορές με την Μακεδονία μας σήμερα, τη Βόρεια Ελλάδα. Τους φίλους μας, φίλες και φίλοι, η ώρα είναι 7:19 πρώτα λεπτά. Κύριε καθηγητά, έχουμε ένα καταιγισμό ερωτημάτων. Γιατί δεν δίνουν τα προνοιακά επιδόματα, τι περιμένουν, τέλη Φεβρουαρίου. Θα πληρώσει η ΔΕΗ, θα πληρώσει η ΕΙΔΑΠ, θα πληρώσει σούπερ μάρκετ. 40% πέσανε. Τι φώνα στα νοικοκυριά, γράφουν οι εφημερίδες σήμερα και δεν το λένε μόνο οι εφημερίδες οι οποίες
δεν στηρίζουν την κυβέρνηση. Το γράφουν όλες οι εφημερίδες. Προφανώς η έλλειψη χρημάτων, Γιώργο, ναι, αλλά και για τους αγρότες μας που είπες, τους αυξάνουν τις εισφορές, ναι, τους μειώνουν τις συντάξεις και πήγαν τα όρια ηλικίας στο 67ο και για τους αγρότες μας. Σου θυμίζω μια περσινή εκπομπή, ναι, που μαχόμεθα και οι τρεις και οι δυο σας και εγώ για να κατέβουν τα όρια των αγροτησών τουλάχιστον, των γυναικών, του πολύπαθου αγροτικού τομέα στα 62. Αντί λοιπόν γι' αυτό πήγε στα 67 και των αγροτών. Πάρτε αυτό το πράγμα μπροστά από την οθόνη. Δεν βλέπω τίποτα, παλικάρι μου. Ή ανέβασέ το, πήγαινε το πιο δίπλα. Πάμε λοιπόν στις ιδέες μας, φίλες και φίλοι, να δούμε όλους τους φίλους. Πάμε στον Μιχάλη τον Τεζάρη που βρίσκεται στο αμαξοστάσιο του Ρέντι. Ναι. Μπορεί να έληξε η απεργία και να πλέον να κινούνται κανονικά οι σειρμοί του μετρό. Να δούμε όμως τι γίνεται Μιχάλη, σήμερα. Καλημέρα. Καλημέρα Μιχάλη, καλό Σαββατοκύριακο. Να έχουμε και τον καθηγητή, να έχουμε και τον στασιούχο το φίλο μας. Δεν συμβαίνει το ίδιο όμως με τα λεωφορεία, τα τρόλεϊ και τον προαστιακό που έχουν απεργίες. Έτσι να ενημερώσουμε τον κόσμο ότι δεν κινούνται σήμερα και αναμένουμε το συντονιστικό στις 11 όλων των μέσων μαζικής μεταφοράς για να δούμε τι ακριβώς θα γίνει και τι απεργίες θα εξαγγείλουν. Μαζί μας ο κύριος Βασίλης Φωτίου, ο συνταξιούχος εργαζόμενος στο λεωφορείο Σεθέλη. Κύριε Φωτίου, επίταξη, μειώσεις, απεργίες, όλα αυτά τι σημαίνουν για τον κλάδο και για εσάς βέβαια. Να ξεκινήσω πρώτα, επειδή είμαι συνταξιούχος. Καλημέρα Μάγδα, καλημέρα Γιώργο. Καλημέρα, καλημέρα. Πολλές μειώσεις, μετά έτσι. Μετά από οι μειώσεις, άστα να πάνε. Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο, ναι, η κυβέρνηση τότε, που ψήφισε το μνημόνιο, μας έφερε αυτή τη στιγμή σε ένα τέτοιο χάλι που έχουμε κρατήσει μετά από 37 χρόνια υπηρεσίας να κρατήσω να παίρνω 1050 σύνταξη. Έχω και το χαρτί εδώ μπροστά μου για το λόγο του αληθές. Το βλέπουν και τα παιδιά τα δικά σας εδώ. Είναι 1050 ακριβώς. Με 37 χρόνια υπηρεσίας. Κανονικά πόσο θα έπρεπε να είναι η σύνταξή σας? Βάσει αυτά που έχω καταβάλει, βάσει αυτά τα οποία μου έχουν κρατήσει, έπρεπε η σύνταξή μου να είναι γύρω στα 2.200. Με 37 χρόνια. Είναι σημαντικό αυτό που λες. Μείνε μαζί μας. Στα βαρέα. Μείνε μαζί μας. Μείνε μαζί μας, γιατί έχεις πάρα πολλά να μας πεις σήμερα. Πάμε στο φίλο μας στο στούντιο. Να καλημερίσουμε και τον κύριο Χρήστο Δημητράκη, που είναι συνταξιούχος δημοσίου. Καλημέρα κύριε Δημητράκη. Είναι γενικός γραμματέας του συνταξιού. Τι μου κάνετε, καλά είστε? Δόξα τω Θεώ. Αντέχετε, αντέχετε. Στη Σάμο πήγα προχθές, αλλά πολύ βροχή, χάλασε ο κόσμος. Πού πήγες στη Σάμο, σε ποιο μέρος πήγες? Σμιτιλινιούς. Σμιτιλί, όχι Σμιτιλινιούς, Σμιτιλινί λέμε, ναι. Λοιπόν, μπράβο. Για πείτε ή μάλλον μου... δεν το λένε Μυτιλινή, το λένε Λουλουμυτιλινή. Ήτανε το κέντρο των διασκεδάσεων παλιά, εσείς τα ξέρετε καλύτερα. Πιάσατε τα Σαμιώτικα τώρα, άντε να καταλάβουμε εμείς οι υπόλοιποι. Πάμε σιγά σιγά. Εγώ είμαι υπηρώτης. Υπηρώτης, από τα Γιάννενα. Τότε να σας πω, αφού είστε υπηρώτης, ότι αύριο το πρωί μετά τις 10, οι υπηρώτες κόβουν την πίτα τους. Εδώ στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, όλοι οι υπηρώτες αύριο θα βρεθούμε εκεί, στην πίτα του υπηρώτη, Κυριακή, αύριο το πρωί. Ήρθε τη νύχτα η περικοπή μισθών, θα μας τα πει ο Βαγγέλης Ομπελιώτης σε λίγο, πώς θα κόβουν, πώς θα μπαίνει ο κεφαλικός φόρος, πώς θα περικόπτονται μισθοί και συντάξεις, 5 μειώσεις. 5, όχι μία, 5. 5 είχαμε μέχρι τώρα. Μπράβο. Ναι. Λοιπόν. Τώρα αρχίζουν οι καινούργιες μειώσεις. Είναι δυστυχώς, ναι, το πρώτο υποζύγιο που θέλει να τροφοδοτήσει τον κρατικό προϋπολογισμό. Είναι η πιο μικρή και πιο ευπαθής ομάδα ανθρώπων που δεν μπορούν και να αντιδράσουν. Ακριβώς. Πόσο όταν σας κόψανε εσάς? Να σκεφτείτε όταν, ναι, και προχθές που μιλούσαμε με τον υπουργό μας, ναι, όταν βάλανε χέρι και στο 300 και στην πολύτεχνη... Έτσι. Μητέρα που είναι, όπως είπα και εγώ, απάνω από 75 ετών. Ναι. Λοιπόν, το κράτος δηλαδή εκεί στηρίχτηκε όλη η κοινωνική πολιτική, στηρίχτηκε να βγάλει πόσα λεφτά θα βγάλει από τις ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Εσύ από τον απλό, λοιπόν, αγρότη που δεν μπορεί να αντιδράσει. Κύριε Δημητράκη, ναι, αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να ήσασταν στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Το Γενικό Λογιστήριο. Είδατε που το θυμάμαι. Παιδάκι ήμουνα και ερχόμουνα για ρεπορτάζ. Ναι. Εκεί μας λέει ο υπουργός στην Πανεπιστημίου, μας, ναι. Ναι, μας λέει ο υπουργός μας, λέει, δεν πληρώσανε. Λέω, το κοινωνικό κράτος το διαγράφουμε με μία μονοκοντιλιά. Μπράβο, ωραίος. Και λέει, δεν... Μάλιστα. Όχι,
Όχι, το δεν πληρώσαν και δεύτερον λέει είναι το εθνικό συμφέρον και μάλιστα. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε σε γρήγορο διάλειμμα να παραμείνει ο Βασίλης μαζί μας από το αμαξοστάσιο. Έχει να μας πει πάρα πολλά μαζί μας. Ο Αλέξο Μητρόπουλος έρχεται αμπελιώτης και μπούρλος, φίλες και φίλοι. Έτσι για να συμπληρωθεί το καρέ όλων των εξελίξεων. Έχουμε μια εικόνα από τη Βόρεια Ελλάδα. Έχουμε μία. Σου έχω δύο-τρεις έτσι για να φτιάξουμε το διάδοση μας. Να πάρουμε εικόνα λοιπόν από τη Βόρεια Ελλάδα. Να πω και μια καλημέρα στο Τζεπελίδη, το Γρηγόρη, το φίλο μας, γιατί χθες γιόρτασαν οι Γρηγόριδες. Χθες γιόρτασαν οι Γρηγόριδες. Χρόνια πολλά λοιπόν στο Γρηγόρη, το φίλο μας. Είναι ο παρατοψωμιάδη ο Γρηγόρης. Ο παρατοψωμιάδη. Ο φίλο μας ο Γρηγόρης. Φίλο πάντα. Έχουμε εικόνα, τη βλέπετε. Και ο Παναγιώτης φίλο, θα το πει Γρηγόρη. Πάμε. Λοιπόν, πάμε λοιπόν να πούμε καλημέρα, Γιώργο, σε παρακαλώ πολύ. Διότι θα σα πάω. Πού τώρα. Πήγαινε μα. Έμα εδώ είμαστε. Λαϊλιά σε υψόμετρο 1615 μέτρα, παρακαλώ. Αυτή είναι η εικόνα αυτή εδώ την ώρα. Εδώ είμαστε, μπράβο. Πρώτη εικόνα. Πάμε στην Αμφίκλεια, πάμε στο Μέναλο. Κοίτα εικόνα που σου δίνω. Μέναλο. Δεν είναι πολύ ωραία. Είναι, δεν είναι υπέροχα. Εικόνα, το Μέναλο. Πάμε στα Ζήρια. Εδώ νομίζω ότι σε λίγο δηλαδή θα βγει η Βασίλισσα από τη γωνία. Αλήθεια σας το λέω. Εδώ είναι σαν ορμή. Είναι υπέροχο το τοπίο. Πιο καλά είμαστε εμείς. Γι' αυτό την αγαπάμε την Ελλάδα. Εγώ λέω να ντυθούμε οι Βασίλισσες ξανά. Βγήκε κανένα φράγκο στο τέλος. Λοιπόν, 7:25 πρώτα λεπτά. Έρχονται Αμπελιώτης και Μπούρλος. Είναι εδώ ο Αλέξο Μητρόπουλος. Απευθείας συνδέσεις για να δούμε τι μας περιμένει τη σημερινή μέρα. Είστε στο Sky με τα δικά σας θέματα, με τους δικούς σας ανθρώπους και πάνω απ' όλα. Με καλή καρδιά, φίλες και φίλοι. Γρήγορο διάλειμμα, σε ένα λεπτό είμαστε μαζί σας. Οι εφημερίδες σήμερα επαναλειτουργεί το μετρό. Νέες περικοπές σε επικουρικές και εφάπαξ. Μειώθηκε το διαθέσιμο εισόδημα. Η Αυγή. Στο γύψο οι απεργίες. Δημοκρατία. Τυφώνας στα νοικοκυριά. 4 δις ευρώ έχασε η μεσαία τάξη. Η Ελλάδα αύριο. Στρατιωτικά αεροδρόμια στο Σφυρί. Ποιος θα καρποθεί τα 35 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο που προορίζονται για άγονες γραμμές. Έθνος. Αξιολόγηση τρίτου τύπου στο δημόσιο. 6 μέρες. Οδοστρωτήρες ιδεών και αξιών. Η εφημερίδα των συντακτών. Τούνελ αυταρχισμού. Σαββατιάτικη ελευθεροτυπία. Κυβέρνηση για φύλο πορείας. Τα νέα. Μπροστά σε ναρκοπέδιο. Ελεύθερος τύπος. Οι ρυθμίσεις για τα χρέη προς την εφορία. Ριζοσπάστης. Όλοι σήμερα στο συλλαλητήριο του ΠΑΜΕ στην Ομόνια, ώρα 11 το πρωί. Στο καρφί του Σαββατοκύριακου, η business του Αλέξη. Εσπρέσο, απόβαση κρίσεων. Ποιοι έβαλαν στο μάτι νησιά, μαρίνες και οργανισμούς. Μακεδονία, μετρούν δυνάμεις στα μπλόκα οι αγρότες. Παρασκήνιο, διαγωνισμός μαϊμού στο λιμενικό. Νιούς, το μεγάλο μυστικό που πήρε στον τάφο η Αλίκη. Σπορ του Βορρά, ο Σαβίδης άναψε το πράσινο φως. Φέρτε δύο παίχτες τώρα. Μέτρο Σπορτ, οι τελικές επιλογές του Σαβίδη για τον ΠΑΟΚ. Η Πράσινη, εσύ μας οδηγείς. Ώρα των Σπορ, ΑΕΚ μην σταματάς. Derby News, αυτοκτονία. Goal News, έτσι πάω χάνεις. Και φως, ιδανικό βράδυ. Είναι Σάββατο, είναι 26 Ιανουαρίου του 2013, γιορτάζει ο Ξενοφών. Και πού είμαστε, Μάγδα, εδώ με αυτή τη φωτογραφία. Στην Αθήνα, βεβαίως, Γιώργο. Βλέπουμε τον ουρανό της Αθήνας. Αυτή είναι η εικόνα, φίλες και φίλοι. Είναι κλειστός ο καιρός, λοιπόν, και οπότε θα είναι ακόμη χειρότερος. Εδώ βλέπουμε κάποιες εικόνες, αλλά και Ράει τώρα Ακρόπολη. Γιώργο, βλέπουμε την
Μπράβο. Την Ακρόπολη με φόντο έτσι. Πίσω το Λυκαβητό. Μια καλημέρα λοιπόν σε όλους σας. Να είστε καλά, να σας ευχηθούμε να έχετε ένα καλό Σαββατοκύριακο. Ο καιρός για το Σαββατοκύριακο δεν θα είναι καλός. Θα έχουμε άσχημες καιρικές συνθήκες. Ήδη σε πολλές περιοχές σε όλη την Ελλάδα χρειάζονται αλυσίδες. Μας πήρατε τηλέφωνο από την ορεινή Κορινθία, από τη Φθιώτιδα, από την Ευρυτανία. Στη Ράχη, την Φριστού, λέει, εκεί έχει πάρα πολύ χιόνι. Να είστε καλά. Πάμε, φίλες και φίλοι. Καλημέρα σας. Γερή μπουκαδούρα σήμερα, ακόμα και ο τρελός γέμισε από σύννεφα. Ο τρελός είναι ο ημιτός. Πάμε λοιπόν, καλημερίζουμε τους φίλους και τις φίλες που είναι μαζί μας. Αυτή η εκπομπή είναι δική σας. Γιατί καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδος, με βάση τα δικά σας τηλεφωνήματα, τα οποία παραλαμβάνουμε, στρώνουμε τα θέματα της εβδομάδος. Καλημερίζουμε. Καλημερίζουμε τον Βαγγέλη τον Αμπελιώτη. Όπως βλέπετε από κάτω αριστερά, ξεκινάμε από τα αριστερά σήμερα. Πάμε στον κύριο Μπούρλο. Καλημέρα κύριε Μπούρλο, καλημέρα κύριε Αμπελιώτη. Μαζί μας ο Λέξο Μητρόπουλος, μαζί μας ο καθηγητής Κατρούγκαλος. Καλημέρα και στους δυο. Καλημέρα. Τα τιμημένα, όχι γυρατιά, απόμαχη της εργασίας με τον κύριο Δημητράκη. Δημητράκη. Είναι ο Γενικός Γραμματέας Συνταξιούχων Δημοσίου και τον ευχαριστούμε πολύ. Που τα ξέρει πολύ καλά τα θέματα. Και από μένα. Μπράβο. Λοιπόν, πάμε να δούμε φίλες και φίλοι όλη την εξέλιξη των θεμάτων μας, λέγοντας ότι Τρίτη και Τετάρτη θα έχει πάρα πολύ κρύο, όπως λένε τα μερομήνια και ο Ανδρόνικος, καλή του ώρα. Και 1η Φεβρουαρίου, όπως λένε τα μερομήνια, θα έχουμε ένα νέο χαμηλό βαρομετρικό, το οποίο θα επηρεάσει πάλι την πατρίδα μας. Ξανά πολύ κρύο θα έχουμε στο τέλος του Φεβρουαρίου, όπου εκεί θα έρθει μία ακόμη πολύ μεγάλη κακοκαιρία. Δηλαδή, η επόμενη μεγάλη κακοκαιρία, πολύ μεγάλη κακοκαιρία, θα είναι 23, 22 και 23 Φεβρουαρίου και μια ενδιάμεση κακοκαιρία γύρω στις 14 Φεβρουαρίου, όπως λέει ο Ανδρόνικος στα μερομήνια. Ο Μάρτης θα είναι γδάρτης, όπως συνηθίζουμε να λέμε. Ο Μάρτης έχει 1, 2, 3, 4 χαμηλά βαρομετρικά, με πολύ κρύο 25 Μαρτίου. Λοιπόν, αυτά φίλες και φίλοι αναφορικά. Μας ρωτάτε για τα μέσα μαζικής μεταφοράς, πώς κινούνται σήμερα. Να σας πούμε λοιπόν ότι τα μπλε λεωφορεία, τρόλεϊ, τρένα και προαστιακός δεν λειτουργούν σήμερα. Ακριβώς. Μπορείτε όμως να μετακινηθείτε μόνο με το μετρό, με τον ΙΣΑΠ και έτσι. Με το τραμ. Πάμε λοιπόν να δούμε όλες τις εξελίξεις και όλα τα γεγονότα. Είμαστε εδώ. Α, προσέξτε. Όσες και όσοι ανοίξατε τώρα τους δέκτες τηλεόρασης, έως 15 Φεβρουαρίου η απογραφή του ΟΑΕ. 31 Ιανουαρίου θα πληρώσει το ΙΚΑ της συντάξης. 1 και 2 Φεβρουαρίου ο ΟΑΕ και ο ΟΓΑ. Έως 31 πρώτου η απογραφή συνταξιούχων ΙΚΑ ΔΕΗ. Οι άγαμες στιγατέρες θα τα δείτε όλα σε λίγο, καθώς θα τα αναλύσουμε με τον κύριο Μπούρλο και τον κύριο Μητρόπουλο. Θα πάμε στην εγκύκλιο που έφτασε χθες το βράδυ στα δημοσιογραφικά γραφεία, κύριε Αμπελιώτη, που λέει τι. Ότι ορίζει κόβει τον τρόπο, πολλά τον τρόπο λεφτά. Παρακράτησης που θα γίνονται στους μισθωτούς και συνταξιούχους, ναι, από 1η-1η-13. Δηλαδή, οι μισθοί που θα λάβουν μισθωτοί και συνταξιούχοι το Γενάρη, στις περισσότερες περιπτώσεις θα έχουν αυξημένη παρακράτηση, άρα μείωση των αποδοχών τους. Μια μεγάλη μείωση των αποδοχών. Ουσιαστικά, έχουμε, μετρούσαμε μειώσεις αποδοχών, κύριε Μητρόπουλε. Έχουμε φόρος, έχουμε κεφαλικό φόρο, έχουμε λαύκα. Έχουμε φόρο ανεργίας για τους εργαζομένους. Έχουμε φόρο επιτιδεύματος για τους επαγγελματίες. Έχουμε τις έκτακτες φορές της ΔΕΗ και ούτω καθεξής. Πόσο η μείωση του μισθού και της σύνταξης μπορεί να φτάσει αυτό το χρόνο να ξεπεράσει το 10-15% και 20% σε ορισμένες περιπτώσεις? Μεταξύ 10 και 15% ασφαλέστατα μπορούμε να πούμε ότι θα είναι αυτές, σε αυτού του επίπεδου θα είναι οι μειώσεις, Γιώργο. Ναι. Από όλα αυτά που περιέγραψες. Εάν μετά τον Μάιο δεν θα υπάρξουν σημαντικές περικοπές, όπως διαβλέπουμε, ναι, κάποιοι επιμισθών και συντάξεων. Δηλαδή, μέσα στο 2013 θα έχουμε και ένα νέο κύκλο περικοπών, μάλιστα, επιμισθών και συντάξεων. Τώρα, νέες περικοπές στις επικουρικές και εφάπαξ, κύριε Μπούρλο. Βεβαίως. Μισό λεπτό, θα σε δώσω το λόγο, ναι, κύριε, ναι, διευθυντά μου, ένα λεπτό. Πάμε στον κύριο Μπούρλο. Ναι, ναι. Κύριε Μπούρλο, νέες περικοπές σε επικουρικές και εφάπαξ, αλλά κάτι θέλετε να συμπληρώσετε σε αυτό που είπε ο Αλέξης Μητρόπουλος. Ότι στις συντάξεις, λόγω της περικοπής των δώρων, ναι, η μείωση θα είναι 16% μόνο από αυτή την αιτία. Μπράβο. Στο ετήσιο εισόδημα, ναι, των συνταξιούχων. Μόνο από αυτή την αιτία η μείωση θα είναι 16%. Άρα λοιπόν, πάμε σε μια εξέλιξη όπου το εισόδημα μειώνεται. Θα μας πει σε λίγο ο Βαγγέλης Αμπελιώτης αυτή τη δραματική μείωση, ιδίως στο τέλος του 2012. Άρα πάμε και σε δραματική μείωση επικουρικών συντάξεων και εφάπαξ. Αυτό εδώ η καθημερινή σήμερα, Γιώργο, έχει ένα φοβερό θέμα. Ναι,
Ελάτε. Αυτό θέλω να προσθέσω, ότι δεν πρέπει να βλέπουμε μόνο την περικοπή, την ονομαστική περικοπή συντάξεων και μισθών. Πρέπει να βλέπουμε και τις άλλες επιβαρύνσεις. Μπράβο. Δηλαδή, από το τέλος του 12 είχαμε πρωτόγνωρες επιβαρύνσεις. Είχαμε φόρους και τέλη τα οποία επευλήθησαν και ακόμα αρχίζουν και επιβάλλονται. Ναι. Άρα μειώνουν την αγοραστική δύναμη του φορολογούμενου. Σημαντικά. Άρα δεν έχουμε περικοπή μόνο από τη μείωση των συντάξεων. Έχουμε περικοπή. Σωστός. Και από τις άλλες φορολογικές επιπτώσεις. Είστε ιδιαίτερα σαφείς. Επικουρικές και εφάπαξ. Εδώ, σύμφωνα με τη σημερινή καθημερινή, αλλά και όσα έχουμε πει το προηγούμενο χρονικό διάστημα, κύριε Μπούρλο, μιλάμε για κίνδυνο των επικουρικών πλέον να τίθενται να είναι στη ζωή. Δηλαδή, πολλές επικουρικές ενδέχεται να μην χορηγούνται το επόμενο χρονικό διάστημα. Μιλάμε για πολύ πολύ σημαντικές μειώσεις πέραν αυτών που έχουν Μάλιστα. γίνει μέχρι τώρα. Εδώ υπενθυμίζουμε ότι στις επικουρικές μέχρι στιγμής έχουν γίνει τρεις μειώσεις. Συζητάμε για νέες μειώσεις, οι οποίες βέβαια από κάποιο σημείο και πέρα θα είναι συνδεδεμένες απόλυτα Μάλιστα. με τις οικονομικές δυνατότητες των ταμείων. Δεν θα υπάρχει, αυτό είναι νομοθετημένο, δεν θα υπάρχει καμία κρατική χρηματοδότηση. Μάλιστα. Δηλαδή, ό,τι παίρνουν θα είναι από τις εισφορές οι οποίες καταβάλλονται. Μάλιστα. Οι οποίες εισφορές βεβαίως θα πρέπει να πούμε με την σημαντική αύξηση της ανεργίας, με τη σημαντική μείωση των αποδοχών, με την εκπεριτροπή σε εργασία. Αυτά που θα καταβάλλονται ως ασφαλιστικές εισφορές στα επικουρικά ταμεία θα είναι πολύ μειωμένα. Μάλιστα. Και ζήτημα γεννάται ναι. αν θα μπορούν να ανταποκριθούν στις συνταξιοδοτικές απαιτήσεις. Ερώτημα. Το σκληρότερο μέτρο του 2013 για τους συνταξιούχους. Είναι μας. Ποιο. Είναι 2.900.000 συνταξιούχοι, με την ευκαιρία που φιλοξενήσει τον κύριο Δημητράκη. Είναι το ότι πια δεν θα πάρουν δώρο Πάσχα, δεν θα πάρουν επίδομα Δίας, δεν θα πάρουν δώρο Χριστουγέννων και εφεξής για τα άλλα χρόνια. Άρα, το σκληρότερο για τους Έλληνες συνταξιούχους το 2013 θα είναι αυτό το ζήτημα. Μάλιστα. Κύριε Κατρούγκαλε. Γιώργο, είχα περιπτώσεις πολιτών. Αμέσως θα πάμε στα ερωτήματα. Κύριε Κατρούγκαλε, όλες αυτές οι μειώσεις πόσο συνταγματικές είναι? Διότι πια δεν είναι όλοι ίσοι έναντι του συντάγματος. Δύο πράγματα παραβιάζονται. Το ένα, πολύ σωστά το επισημαίνεται, είναι η ισότητα στα δημόσια βάρη. Μάλιστα. Όταν έχουμε ένα άδικο φορολογικό που επιβαρύνει περισσότερο τους συνήθεις ύποπτους, τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους και αφήνει ουσιαστικά στο απειρόβλητο τους πλουσιότερους, έχουμε την παραβίαση αυτής της βασικής αρχής, της ισότητας στα δημόσια βάρη. Από την άλλη μεριά, όταν πλήττονται συντάξεις και μισθοί σε ένα τέτοιο επίπεδο που να μην έχεις αξιοπρεπές επίπεδο ναι. διαβίωσης, δηλαδή να ζεις μια ζωή που να φοβάσαι να τη ζήσεις και να ντρέπεσαι να τη ζήσεις. Και αυτό είναι παραβίαση του. Μάλιστα. Συντάγμα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι υπάρχει ένα μεγάλο θέμα. Για πάμε το στα ερωτήματα του κόσμου. Να πούμε ναι. κάτι και για το ΕΦΑΠΑΚ. Βεβαίως. Από 1η-14 είναι και αυτό νομοθετημένο. Θα υπάρξει νέος τρόπος υπολογισμού του ΕΦΑΠΑΚ. Νέα φέμαξη, έτσι. Που και αυτό βεβαίως σημαίνει κάποιες περικοπές, νέες περικοπές στο ΕΦΑΠΑΚ. Γίνανε με τον νόμο τον τελευταίο που ίσχυσε εδώ και ένα μήνα περίπου. Μάλιστα. Γίνανε περικοπές στο ΕΦΑΠΑΚ οι οποίες είναι από 2 έως 80% σε κάποια ταμεία. Ναι. Εδώ, από 1η-1η-2014, συζητάμε για νέο τρόπο υπολογισμού, νέα μείωση στο ΕΦΑΠΑΞ. Άρα λοιπόν, φίλες και φίλοι, πάμε σε λιγότερα, αργότερα, με μια πολύ ακριβή ζωή, κύριε Δημητράκη, αναστενάζεται. Σας ακούω. Πάμε στα ερωτήματα του κόσμου και ερχόμαστε κύριε σε εσάς. Καθηγητά, κύριε Μητρόπουλε. Γιατί θέλουμε την βοήθειά σας. Μιλήσαμε με κάποιους συνταξιούχους και μας ναι. είπαν ότι τους έχουν κόψει τελείως το επικουρικό και βεβαίως δεν πήρανε και το δώρο των Χριστουγέννων ήδη. Όπως παραδείγματος χάρη ο κύριος Σπύρος. Και πολλοί άλλοι. Εδώ συμβαίνει, θα πει και ο κύριος Μπούρλος, μήπως οι πράξεις συνταξιοδότησης ή οι αιτήσεις τους γίνανε με το γύρισμα του έτους. Ενδεχομένως θα δούμε, διότι σπέβδουμε και λέμε, νομίζω συμφωνεί και ο Δημήτρης, ότι αν είσαι συνταξιούχος του 12, αν η πράξη βγήκε το 12, είναι απαγορευμένο, είναι κακό, είναι παράνομο που η υπηρεσία δεν του έδωσε το δώρο. Απόλυτα σαφής. Κύριε Δημητράκη, να κάνω μια διευκρίνηση ναι. σε αυτό. Ελάτε. Το τελευταίο ενημερωτικό σημείωμα που στάλε από την Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, ναι. το οποίο συμπεριλαμβάνει και το μετοχικό, τους δύο τελευταίους μήνες δεν τους συμπεριέλαβε μέσα, από λάθος όμως. Ορίστε, τα έχουν αυτό. Πάρει τα λεφτά. Κατάλαβα. Λοιπόν, έχει γίνει και τώρα και στην εφημερίδα, θα το ανακοινώσουμε πολύ ωραία. Επίσημα ωραία. Να ηρεμήσουμε. Πολύ, πολύ ωραία, πολύ ωραία. Μία άλλη επισήμανση. Μισό λεπτό, όμως. Ναι, μισό λεπτό κύριε Δημητράκη, ναι. γιατί προηγείται ένας κόσμος. Αυτή την ώρα από όλη την Ελλάδα τηλεφωνούν. Τηλεφωνούν από την Αθήνα, όχι, τον Πειραιά, είναι Θεσσαλονίκη. Αυτή η διευκρίνηση, να μην παραπλανεί ο κόσμος.
όλες οι συντάξεις και οι επικουρικές γίνονται από μηδενική βάση. Όχι όπως μέχρι τώρα από 1000 και επάνω. Μπράβο. Ή από 200 ή 300. Τώρα το ΙΔΙΚΑ, η ΙΔΙΚΑ θα τα βάλει όλα σε μια πυραμίδα και θα τα περικόψει όλα. Έτσι, και μπράβο. Το βασικότερο Φυστό. Για μας είναι ότι την πιο ευπαθή ομάδα μας στερεί την υγειονομική περίθαλψη. Έτσι. Ενώ πληρώνουμε την υγειονομική περίθαλψη μας στηρεί. Μια με τα φαρμακοποιούς, με τα φαρμακεία, με τους γιατρούς, Σαφής. Με τα ιατρικά κέντρα. Και είναι κάθε πολύ μέρα σημαντικό έχουμε αυτό που μία... λέει, διότι δεν Έτσι. Έχουν πάρει τα χρήματά τους πίσω. Τους τελευταίους μήνες είχαμε πάρα πολλές απεργίες των γιατρών και λοιπά, είχαμε προβλήματα, πλήρωνα οι ασφαλισμένοι βεβαίως. Τι άλλα ερωτήματα έχουμε? Τα φάρμακά τους δεν έχουν πάρει ακόμα τα χρήματα. Είναι πολλά, Γιώργο, τα λεφτά αυτά. Τι άλλα ερωτήματα έχουμε? Πολλά για ανήλικο κατοχήρωση, ας πούμε, μας λένε. Το 2010 είμαι 50 ετών. Μπορώ να εξαγοράσω πλασματικά? Μάλιστα. Ισχύει κάτι τέτοιο? Μπορεί. Τι αλλαγές έχουμε? Γιατί έρχονται η μία. Κατοχήρωση ανηλίκου. Ένα λεπτό. Άλλο. Ας το πει ο κύριος. Άλλο. Κατοχήρωση ανηλίκου. Άλλα ερωτήματα. Άγαμε στη γατέρα. Να τα σημειώνουμε σιγά-σιγά. Άλλο. Και το κλασικό ερώτημα. Πότε βγαίνω? Πότε βγαίνω? Άλλο. Άλλο ερώτημα, Μάγδα. Άλλα. Είναι πολλά. Αυτό είναι βασικό ερώτημα. Ένσημα του ΙΚΑ, πότε βγαίνουμε με το ΙΚΑ. Επίσης, ερωτήματα. Φόρο πολυτελεία στα αυτοκίνητα. Τι σημαίνει θεμελιωμένο δικαίωμα? Επίσης, καταθέσαμε τα χαρτιά μας, δεν παίρνουμε απολύτως τίποτα. Τι γίνεται με το μισθό, αν θα έχουμε κι άλλη μείωση μισθού? Ποιο είναι το εκπτωτικό τιμολόγιο στο ρεύμα? Και επίσης, τι γίνεται με το επίδομα των τέκνων? Τι φόρους θα πληρώσουμε με την κατάρρευση των εισοδημάτων και η τρέλα των αποδείξεων μαζί με τα επιδόματα ανεργίας? Δηλαδή, δεν υπάρχει σπίτι αυτή την ώρα, κύριε Μπελιώτη, που να μην έχει θέμα. Ένα να πρόβλημα. Μην έχει σοβαρό θέμα. Πώς θα βρουν λεφτά να πληρώσουν τους φόρους? Αυτό που είπες προηγουμένως, οι ανεργοί πρέπει από 1η-1η-2013 να συγκεντρώνουν αποδείξεις για να στηρίξουν το υποτιθέμενο εισόδημά τους, το οποίο δημιουργείται με τεκμαρτό τρόπο, επειδή κάπου μένεις, έχεις ένα κεραμίδι και μένεις και έχεις μια συντήρηση. Και αυτοκίνητος μην έχεις. Έχεις 6-7.000 ευρώ Ακριβώς. τεκμαρτό εισόδημα Τελείς. Και πρέπει να συγκεντρώσεις 25% αποδείξεις πάνω στο εισόδημα αυτό. Λέει είναι μαχητό. Μα τι μαχητό είναι? Άμα μου στείλεις εμένα τη βεβαίωση και μου πεις πλήρωσε, μετά άντε να αποδείξω εγώ ότι είναι μαχητό και είμαι άνεργος και να διαγραφεί αυτό. Είναι πολύ σημαντική η παρατήρηση. Λοιπόν, Γιώργο, και κάτι άλλο, αν επιτρέπεις. Ναι, επειδή έχουμε 1,5 εκατομμύριο ανέργους σε αυτή τη χώρα, μιλούμε σε αυτή την εκπομπή με πολλούς ανέργους καθημερινά, μας παίρνουν τηλέφωνο και τι ρωτούνε, κύριε καθηγητά, κύριε Μητρόπουλο, ο άνεργος τι υποχρεώσεις έχει, τι θα πρέπει να πληρώσει? Αυτό που είπε ο κύριος Σαββελιώτης. Θα σας πει ο Βαγγέλης Σαββελιώτης. Αυτός του οποίου δεν μπαίνει ούτε ένα ευρώ στο σπίτι του. Θα πρέπει και αυτός να μαζέψει αποδείξεις. Θα πρέπει να πληρώσω, μου λένε, Μάγδα, κάποιο φόρο. Δεν δουλεύω ούτε εγώ ούτε η σύζυγός μου και έχουμε δύο παιδιά. Αυτή η οικογένεια θα κληθεί να πληρώσει κάτι από την τσέπη της ή η κυβέρνηση? Δυστυχώς, εάν δεν προσκομίσει αποδείξεις στο τεκμαρτό εισόδημα που δημιουργείται βάσει των περιουσιακών στοιχείων που τυχόν έχουν ή ακόμα αν ενοικιάζουν το σπίτι τους και δεν το κατέχουν, έχουν τεκμήριο. Πρέπει να υποβάλουν το 25% του τεκμαρτού αυτού εισοδήματος. Διαφορετικά έχουν 22% ποινή. Κύριε Μπελιώτη, αν ο γονιός πληρώνει το ενίκιο του παιδιού του, η εφορία θεωρεί ότι αυτή η πληρωμή του ενοικίου από τον πατέρα στο παιδί είναι εισόδημα του παιδιού? Όταν είναι προστατευόμενο μέλος, όχι. Είναι όταν μεγάλος, όμως, είναι 35 όταν όμως, όταν όμως. Και είναι άνεργος. Και ο πατέρας έχει και τον πληρώνει το εδώ δίκιο. Θίξατε ένα πολύ σοβαρό θέμα, το οποίο στο επόμενο διάστημα θα το βρουν μπροστά τους πάρα πολύ φορολογούμενοι. Και γιατί το λέω αυτό? Όταν δεν είναι προστατευόμενο μέλος το παιδί και έχει ένα εισόδημα ή δεν έχει εισόδημα και έχει σε ένα λογαριασμό και του μεταβιβάζεις από το λογαριασμό σε ένα χρηματικό ποσό, αυτό είναι άτυπη δωρεά και έχει 10% φόρο. Ορίστε. Που καταλαβαίνεις. Δεν μπορείς ούτε το παιδί σου να βοηθήσεις. Δηλαδή, μιλάμε για την απόλυτη τρέλα. Δηλαδή, αν του πληρώνεις το ενίκιο και αυτός είναι φορολογούμενος και δεν είναι προστατευόμενο, τότε το ενίκιο αυτό έχει 10% άτυπη δωρεά. Έτσι, μπράβο. Η τραγωδία είναι αυτό που είπε η κυρία Τσέγκου. Από το 1.400.000 ανέργους επιδοτούνται οι 180.000. Πρόσεξε. Από αυτούς που επιδοτούνται, μια και το λέγαμε στο διάλειμμα, από τα 500 μεροκάματα επιδότησης πήγαμε το 13 στα 450. Και από 1η-1η-14 πάμε στα 400 μεροκάματα επιδότησης. Έτσι. Αντιλαμβάνεστε. Και περιορίζεται στο 1/8
ο κύκλος των επιδοματούχων. Μπράβο. Και περιορίζεται ο χρόνος επιδότησης και περιορίζεται το ύψος επιδότησης. Έτσι είναι, όπως το λέτε. Πάνε δηλαδή μαθηματικά στην κατάργηση του επιδόματος. Τι κάνανε δηλαδή? Έτσι, κύριε καθηγητά. Φτιάξανε ένα πορτοφόλι σε κάθε εργαζόμενο. Ένα ταμιευτήριο, ένα βιβλιάριο. Και του λένε, έχεις 400 μέρες επιδότηση ανεργίας για όλη σου τη ζωή. Αν τις καταναλώσεις αυτές τις 400 μέρες, δεν ξανάχεις τίποτα. Δηλαδή, αν μείνει κάποιος άνεργος δύο φορές, μετά χάνει το επίδομα ανεργίας. Πάμε στις άγαμες στιγατέρες, γιατί είναι πάρα πολλές και νοιάζονται. Νοιάζονται είναι, πολύ. Είναι 32.000 γυναίκες. Για να δούμε, τι ακριβώς συμβαίνει. Η κάρτα 961. Τι χάνουν, ποιες είναι, χάνουν και γιατί να χάνουν. Να σημειώσουμε ότι η περίπτωση των αγάμων θυγατέρων, Βαγγέλη Αμπελιώτη και κύριο Μπούρλο, είναι η κλασική περίπτωση των γυναικών που δεν παντρεύτηκαν. Ο πατέρας ήταν αξιωματικός, ήταν στο δημόσιο, δεν ξέρω τι άλλο έκανε. Ή διαζευτήκανε. Ναι. Ή χώρισαν. Βέβαια, και παίρνουν τη σύνταξη. Λέει αγάμων ή διαζευμένο, λέει ο νόμος. Που δεν έχουν παντρευτεί ή χωρίσανε. Έτσι. Και είναι, πάει στα 720 ευρώ αυτή η σύνταξη, έτσι. Σε πρώτη φάση για να την κλαδεύσουν. Μπράβο. Για να την κλαδεύσουν περαιτέρω, έτσι. Να δούμε λοιπόν ποια είναι η εξέλιξη αυτή. 720 ευρώ είναι. Μείωση σύνταξης 720, Μάγδα. Πάει όσο κι αν ήταν και 2.000 να ήταν και 2.500 και 1.500, πάει 720. Ποιες δεν κόβονται? Δεν κόβονται οι επικουρικές και τα μερίσματα. Θα ελεγχθούν με βάση τα εισοδήματα του. Του 12. Κόβεται η σύνταξη. Με άλλο εισόδημα. Τι σημαίνει όμως αυτό? Κόβεται η σύνταξη αν έχετε άλλο εισόδημα. Πόσο θα είναι, Γιώργο, αυτό το εισόδημα? Ακούστε. Όμως, εάν έχετε εισόδημα από ενίκεια και το εισόδημά σας από τη σύνταξη είναι 8.640 το χρόνο και έχετε ένα εισόδημα 2.000 ευρώ, αυτά τα 2.000 ευρώ θα κοπούν. Πούμε, λοιπόν, πάμε στην επόμενη κάρτα για να καταλάβετε τι γίνεται. Πάμε στην κάρτα 962. Η κάρτα 962 είναι, είναι χαρακτηριστική. Έπαιρνε 1.200 ευρώ η άγαμη θυγατέρα και τώρα θα παίρνει 720. 720. Αν έχει έσοδα 300 ευρώ από κάποιο ενίκιο, τότε δεν θα πάρει 720 ευρώ σύνταξη. Έρχεται το κράτος και λέει, έλα εδώ άγαμη θυγατέρα, παίρνεις 720, έχεις και ενίκιο, πόσο, Μάγδα? 300 ευρώ το μήνα. Πόσο θα σου δώσω? Θα σου δώσω 520. Ακούστε να δείτε. Αυτό ξέρετε τι σημαίνει. Εάν έχει εισόδημα 500 ευρώ από ενίκεια, θα πάρει 20 ευρώ σύνταξη στο τέλος. Αυτό ξέρετε τι σημαίνει. Τι σημαίνει? Αυτό είναι μετατροπή μιας συνταξιοδοτικής παροχής σε προνοιακή. Μπράβο. Το ξέρετε τι σημαίνει? Τι σημαίνει? Δεν θα δηλώνει κανένα στο ενίκιο. Α, μπράβο. Διότι δεν χρειάζεται τώρα η αποδείξη ενικίου, δεν πιάνουν. Δεν θα δηλώνει, θα είναι κάτω από το τραπέζι συναλλαγή. Δηλαδή, αυτό δεν το αντιλαμβάνονται. Ουσιαστικά, κυρία Μπέλη. Ποια άγαμη θυγατέρα θα δηλώσει πια το ενίκιο, φίλες και φίλοι, όταν θα ξέρει ότι ό,τι ενίκιο δηλώσει με αποδείξεις, θα έρθει το κράτος και θα τα πάρει. Στην ο δεν νοικιαστής ξέροντας ότι είναι άγαμη θυγατέρα. Δεν περιφέρονται αυτοί οι άνθρωποι. Συγγνώμη που το λέω, αλλά. Αν είσαι οποιοδήποτε νοικιαστής, ξέρει ότι το νοικιάζει άγαμη θυγατέρα, θα τη πει και να δει, κοίτα, κυρία άγαμη θυγατέρα, θα σου κόψουν τη σύνταξη. Λοιπόν, κάτσε να κατεβάσουμε το ενίκιο, να δούμε τι θα κάνουμε. Δείτε τώρα την επόμενη κάρτα, την 963, για να καταλάβετε τι ακριβώς συμβαίνει. Πρέπει να έχει εισοδήματα από σύνταξη πόσο, Μάγδα? 8.640 είναι δηλαδή τα 720. Επί 12. Στο χρόνο λοιπόν είναι 8.640. Αν εμφανίσει εισοδήματα από ενίκεια 8.641 ευρώ, κόβεται η σύνταξη αυτόματα. Για ένα ευρώ κόβεται η σύνταξη αυτόματα. Δηλαδή σου λέει, αν προσθέσουμε όλες τις συντάξεις που παίρνετε όλο το χρόνο, ναι, 720 ευρώ για όλο το χρόνο είναι 8.640. Αν λοιπόν αυτή η κυρία έχει κάποιο εισόδημα το οποίο στο σύνολό του το χρόνο ξεπερνάει αυτό το ποσό, έστω και κατά ευρώ, ένα ευρώ, της παίρνει τη σύνταξη. Λοιπόν, δεν είναι αδικία αυτό? Αυτή είναι η σκληρότερη εκδοχή εφαρμογής της διάταξης. Λοιπόν, οι άγαμες θυγατέρες θα γίνουν πολύ παθές θυγατέρες σε λίγο με τα μέτρα αυτά, τα οποία έχουν πάντως και έρθει. Αυτό που είπε ο κύριος Αμπελιώτης είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί το κράτος με την τακτική που ακολουθεί ορθεί τον κόσμο στην παρανομία. Η αρχική εισήγηση της Τρόικας, ναι, ήταν να καταργηθεί παντελώς αυτός ο θεσμός, διατηρήθηκε σε αυτό το επίπεδο και θα τη στενοχωρήσουμε, διότι φαίνεται, μάλιστα, ότι η Τρόικα θα επαναφέρει, λοιπόν, το ζήτημα πολύ προσεχώς για τελική περικοπή. Φίλες και φίλοι, χθες το βράδυ είχαμε την εγκύκλιο για τον κεφαλικό φόρο. Παιδιά, είναι ασύλληπτο αυτό που έχει αφιερώσει, ναι, ο κύριος. Είναι ασύλληπτο.
Το τι φόρο θα πει, δεν το έχει καταλάβει ο κόσμος. Έχετε μπροστά σας. Δεν φαντάζεσαι. Κύριε Μητρόπουλε, ο κόσμος θα το καταλάβει. Με 18.000 εισόδημα, 6.500 φόρο. Κατάλαβαν τι ψήφισαν, κύριε Μητρόπουλε. Τι είναι αυτά, κύριε Απελιώτη. Κύριε Μητρόπουλε, οι βουλευτές κατάλαβαν τι ψήφισαν όταν ψήφισαν το μνημόνιο. Αν τους καταλάβει καλά. Μάγδα, όσοι ψήφισαν, να τους ρωτάτε και να τους ξαναρωτάτε γιατί ψήφισαν αυτό τον όλεθρο της φορολογίας και του εργατικού. Κύριε Κατρούγκαλε, κύριε Μπούρλο, πάρτε χαρτί και μολύβι, γιατί θα πάμε σε διευκρινιστικές απαντήσεις. Κύριε Αμπελιώτη, με την εγκύκλιο που έχουμε στα χέρια μας και που δείξαμε πριν από λίγη ώρα, αυτή η εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών, καταγράφει ποια θα είναι η παρακράτηση, ποιος θα είναι ο κεφαλικός φόρος που θα πληρώνουμε μέσα από μισθούς και συντάξεις, έτσι. Το λένε αλληλεγγύης, αλλά όπως έγινε, ποιος αλληλεγγύης. Αυτό είναι ανακοινωθέν για μελοθανάτους, Γιώργο. Και θα παραταθεί Γιώργο, αυτό. Δεν φαντάζεσαι. Ποιος να είναι αλληλέγγυος σε ποιον. Μάλιστα. Στη χώρα του 2013 την να περιμένει, Ελλάδα, Αλέκο. Που δεν έχει να φάει μισή Ελλάδα, ναι. Και να ταΐσει την άλλη μισή. Ένας-ένας. Αλληλέγγυος, λοιπόν, ποιος σε ποιον. Τώρα εξηγούμε τα φορολογικά. Το θέμα είναι, Γιώργο, όπως πολύ σωστά λες, ότι τι γίνεται, γιατί επιβαρύνονται αυτοί που έχουν παιδιά, που θα έχουν αυξημένη παρακράτηση. Μάλιστα. Κόβεται το επίδομά τους και δίδεται επίδομα από τον Ιούλιο, αλλά μέχρι τον Ιούλιο ζουν αυτοί οι άνθρωποι. Μπράβο. Είχαν συνηθίσει οι τρίτεκνοι και οι πολύτεκνοι να το παίρνουν το επίδομα. Τώρα μέχρι τον Ιούλιο ποιος θα αναπληρώσει αυτό που δεν θα πάρουν και τον Ιούλιο όταν θα το πάρουν τι χρέη θα έχουν δημιουργηθεί ούτως ώστε να αποπληρώσουν αυτά. Ακριβώς. Αυτά είναι θέματα πραγματικά τα οποία πρέπει να τα λαμβάνουμε υπόψη μας. Πάμε να δούμε τώρα, φίλες και φίλοι, όλη αυτή την εξέλιξη της παρακράτησης που προέκυψε χθες το βράδυ. Δηλαδή, ποια θα είναι μείωση στον ιδιωτικό τομέα και ποια είναι μείωση στο δημόσιο τομέα. Αυτό που θα πούμε τώρα αφορά όλους τους Έλληνες. Αφορά και το ιδιωτικό τομέα και το δημόσιο τομέα. Θέλω τις παρατηρήσεις σας επί της συνταγματικότητας αυτών των μέτρων. Πάμε καταρχήν στην κάρτα 972 παρακράτηση στον... ή μάλλον όχι, 971. Κάρτα 971, να δούμε ποια θα είναι η παρακράτηση για όλες και όλους εσάς που είστε στο σπίτι τώρα και είστε στο δημόσιο τομέα. Και αμέσως μετά τη βοήθεια του κύριου Αμπελιώτη. Ας πάρουμε ένα μισθό 1.650 ευρώ, που είναι η μεγαλύτερη μάζα, ο μεγαλύτερος κόσμος στο δημόσιο τομέα. Είναι εισόδημα 19.800 ευρώ. Με συγχωρείτε. Άρα, μισθός 1.650, εισόδημα 19.800. Ο φόρος κάθε μήνα, κύριε Αμπελιώτη, είναι 185 ευρώ, όπως τον έχει υπολογίσει... Εδώ πρέπει να πούμε πώς βγαίνει ο φόρος. Ο φόρος βγαίνει όταν είναι μέχρι 25.000, 22% και αφαιρούνται από αυτό το ποσό μέχρι τις 21.000 όμως, 2.100. Μπράβο. Για εισόδημα πάνω από 21.000 μειώνεται κάθε 500 ευρώ, όχι 1.000 ευρώ... Όταν περνάς το 500, χάνεις ολόκληρο το κατοστάρικο. Είναι το τρίκ το χθεσινό βραδινό. Μειώνεται 100 ευρώ ένα χιλιάρικο, αλλά από το 500 όμως. Τι κάνανε, τι λέει ο κύριος Αμπελιώτης τώρα. Έγινε ένα τρίκ. Γιατί ξέρετε, όσοι ξέρουν καλά τα φορολογικά, ξέρουν και τα τρίκ. Στο 500, δηλαδή, στα 21.500, είναι άλλος ο φόρος από το 19.500. Ακριβώς. Δεν τσακίζει δηλαδή στο ακριβώς. Δηλαδή. Τσακίζει στο μισό, αυτός όπου έχει... εκεί χάνεις. Πλήρωνες φόρο 200 ευρώ παραπάνω. Αυτός που έχει 21.000 έχει 2.100 έκπτωση. Μπράβο. Αυτός που έχει 21.600 έχει 2.000 έκπτωση. Πληρώνει ένα εκατοστάρικο φόρο. Πληρώνει 100 ευρώ φόρο. Γιατί γίνεται στο γύρισμα. Έχει λογικό αυτό. Εκεί λοιπόν που τσακίζει ο φόρος γίνεται αυτή η ιστορία. Ελάτε να δείτε τώρα τι γίνεται εδώ. Πάμε. Αυτός που έχει 1.650 ευρώ μισθό στο δημόσιο έχει 185 ευρώ το μήνα φόρο. Όμως έρχεται ο κεφαλικός φόρος του Δουνουτού και του λέει θα μου σκάζεις κάθε μήνα, Μάγδα, 16,50 ευρώ. Δηλαδή, σύνολο φόρου του μήνα, πόσα ευρώ? 201. Από τα 185 συν τα 16,50 πάμε στα 201. Αν το βάλετε στο έτος, τα προσθέσετε λοιπόν όλα μαζί, πάμε στα 2.412 ευρώ το χρόνο. Του κάνει και χάρη δηλαδή. Προσέξτε. Είναι ασύλληπτο, Γιώργο. Του κάνει και χάρη, διότι όπως είπε πολύ σωστά ο Βαγγέλης ο Αμπελιώτης, του γλιτώνει και 2% γιατί είναι κάτω από τις 21.000. Στις 25.000. Ναι. Μισθωτός και συνταξιούχος θα έχει 3.700 ευρώ παρακράτηση. Μάλιστα. Γιατί είναι 5.500 ο φόρος στις 25.000, μείον, όχι 2%, μείον 1.700 ευρώ. Σωστό.
Έτσι, οπότε πάμε 3.800 φόρος. Δείτε τον τώρα... επιμερίζουμε σε 12 συνταξιούχους, γιατί δεν έχουν 14 μισθούς. Έτσι. Έχουν περικοπεί οι άδειες επιδόματα και δώρα. Έτσι. Ενώ στους ιδιωτικούς υπαλλήλους το διαιρούμε δια 14. Πάμε στους ιδιωτικούς, όπως πολύ σωστά είπε, για να δείτε το τρίκ στον ιδιωτικό τομέα. Ο ιδιωτικός τομέας έχει το δώρο. Από το οποίο δώρο σου λέει θα σκάσεις και κεφαλικό φόρο, θα πληρώσεις και άλλο φόρο. Πάμε να το δείτε. Ελάτε, πάμε στην επόμενη κάρτα. Η οποία επόμενη κάρτα είναι η 972. Πάντως Γιώργο, πόσο καλά μας έλεγαν οι τηλεθεατές μας τα μηνύματά τους, λέει τη φτώχεια τη φορολογούν πάρα πολύ εύκολα. Το πλούτο όμως μήπως ξέχασαν. Ο πλούτος πετάει, Μαγδά. Πάει στα νησιά Κέιμαν. Τέλος πάντων, όσα περισσότερα λέει βγάζεις, τόσο λιγότερα σε φορολογούν. Σας δείξαμε πριν από λίγο, με 1.650 ευρώ στο δημόσιο, πληρώνει 2.412 ευρώ φόρο. Στον ιδιωτικό τομέα, ο φόρος αυτός αυξάνεται κατά 1.000 ευρώ με τον ίδιο μισθό, γιατί ακόμα δεν καταργήθηκαν τα δώρα στον ιδιωτικό τομέα. Πάμε λοιπόν, μισθός 16.500, αυτός έχει εισόδημα 23%, γιατί έχει τα δώρα. Λοιπόν, πάμε τώρα. Μισθός 1.650. Αν τα πάρει, γιατί πολλοί δεν τα παίρνουν. Ένας που ανέφερα προηγουμένως με 25.000, έχει παρακράτηση κάθε μήνα περίπου 290 ευρώ. Μπράβο, έτσι. Μειώνει το μισθός του κατά 200. Και έχει και 2% παρακράτηση για εισφορά αλληλεγγύης. Έτσι. Στον ιδιωτικό τομέα, λοιπόν, έχει φόρο κάθε μήνα στα 1.650 ευρώ, 223 ευρώ. Έχει φόρο δώρων... Πόσο? 446 ευρώ. Διότι το παίρνετε το δωράκι, αλλά φορολογήστηκε γι' αυτό. Έχει κεφαλικό φόρο κάθε μήνα 33 ευρώ. Έχει σύνολο φόρου κάθε μήνα 2,56. Ετήσιος φόρος 3.584 ευρώ. Και στο δημόσιο 2.412. Δηλαδή πληρώνει 1.100 φόρο παραπάνω, επειδή έχει τα δώρα. Να ρωτήσω κάτι. Πού θα βρουν να πληρώσουν τόσους φόρους οι Έλληνες? Τι να ρωτήσεις, Γιώργο. Να σας πω κάτι. Ναι. Έχει η αφέμαξη του εισοδήματος που έχει γίνει από τον Αύγουστο του 2012 και πέρα, ναι, αν συνυπολογιστεί και το ειδικό τέλος της ΔΕΗ, το οποίο έρχεται συνεχώς. Εδώ τώρα προσπαθούμε να ενοποιήσουμε το τέλος των ακινήτων σε ένα. Θα είναι επιβαρυντικό αυτό, δεν θα είναι. Διότι θα πληρώνουν και τα κλειστά διαμερίσματα, έτσι. Ακριβώς. Τα αγροτεμάχια και τα κλειστά, τα οποία κλειστά, ναι, απαλλάσσονται από το ειδικό τέλος. Μάλιστα. Έτσι, γιατί το ειδικό τέλος ήταν τέλος ηλεκτροδοτουμένων επιφανειών. Ακριβώς. Επίσης, θα πρέπει να πούμε ότι παράλληλα έχουμε αύξηση του τιμολογίου της ΔΕΗ. Έτσι. Όλα αυτά πρέπει να συνυπολογιστούν. Είναι μείωση του εισοδήματος, αυτό επαναλαμβάνω. Όπως το λέτε, είναι. Όταν λέμε ότι θα μπαίνουμε και θα κάνουμε κατασχέσεις πάνω από 300 ευρώ σε πρώτη κατοικία, αυτό θα αγγίξει χιλιάδες φορολογούμενους που έχουν ένα σπίτι. Δεν πρέπει, ο καθένας φορολογούμενος, εκατομμύρια φορολογούμενοι, έτσι, θα οφείλουν πάνω από 300 ευρώ. Τι θα γίνει δηλαδή, έτσι, πού θα πάμε. Και τώρα, πάμε στην κάρτα 966, θα χρειαστούμε τη βοήθεια των δύο καθηγητών και του κυρίου Μπούρλου. Η κάρτα 966. Τη χαρίζω στο πολιτικό σύστημα της χώρας. Πώς ψηφίσανε αυτό το πράγμα, Γιώργο, αυτό διαβάζει. Πώς ψηφίσανε αυτό το φορολογικό πράγμα. Είναι φοβερό, παιδιά. Είναι ασύλληπτο, παιδιά. Πάμε στην κάρτα. Και τελειώσαμε. 966, για να δείτε, φίλες και φίλοι, τι συμβαίνει στην πατρίδα μας αυτή την ώρα. Κάρτα 966, τη χαρίζω στο πολιτικό σύστημα. Έχουμε 2.143.912 συνταξιούχους κάτω των 900 ευρώ, σε σύνολο 2.908 Ελλήνων 633 συνταξιούχων. Ναι. Δείτε τώρα, 1.327.316 συνταξιούχοι παίρνουν έως 500 ευρώ. Πέννητες, φτωχοί αυτοί, φτωχοί συνταξιούχοι. Αυτός είναι ο στόχος. Φτωχός εργαζόμενος και φτωχός συνταξιούχος. Και άλλη μισή κοινωνία άνεργη. Από 500 έως 600 ευρώ είναι 391.000. 711. Μπράβο. Από 600 έως 700 είναι... 207.608. Από 700 έως 800 ευρώ... 123.006 πολίτες. Και από 801 έως 900... 94.271. Δείτε. Προσέξτε. Εδώ είμαστε. Έχουμε δηλαδή κάτω των 900 ευρώ 2.143.912 συνταξιούχους, σε σύνολο συνταξιούχων
2-908-633. Τα ακούει ο κύριος Δημητράκης εδώ. Βέβαια. Και ο άνθρωπος τον έχει ήρθε η ώρα του κυρίου Δημητράκη και του κυρίου Γκούρλου. Καταλαβαίνετε λοιπόν, κύριε Δημητράκη, τι γίνεται. Το καταλαβαίνω. Σε 2.908.633 συνταξιούχους, τα 2.143.912 είναι κάτω του χιλιάρικου. Κάτω των 900. Και το άλλο μισό εκατομμύριο παίζει κάτω από τα 1.300, Γιώργο. Έτσι, μπράβο. Και ένα 10% είναι αυτό που λέμε. Ακριβώς. Πάμε να πάρουμε θέση τώρα για να αρχίσουμε την κουβέντα όλοι μαζί. Και για να μπορέσω να βάλω εφημερίδες, για να μπορέσουμε να πάρουμε μια ανάσα κι εμείς. Βάλε εφημερίδες αν είναι εύκολο, για να δούμε τις εξελίξεις μας, τα σχόλιά μας με τον κύριο Κατρούγκαλο. Μέχρι να βάλουμε τις εφημερίδες, Γιώργο, να ενημερώσουμε τον κύριο Μπούρλο. Με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, τι γίνεται σήμερα, ποιοι απεργούν. Να σας πούμε λοιπόν ότι σήμερα δεν λειτουργούν τα μπλε λεωφορεία, τα τρόλεϊ, ο ΣΥ δηλαδή, τα τρένα και ο προαστιακός. Όμως, αν θέλετε να κυκλοφορήσετε, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε από σήμερα μετρό ή ΣΑΠ. Ορίστε, είμαστε 9 άτομα. Βέβαια, ταλαιπωρηθήκατε, μας λέτε πάρα πολύ. Άκου. Τόσο οι καιρικές συνθήκες, όσο και η απεργία. Ήταν ένας εκρηκτικός συνδυασμός που έκανε πολύ δύσκολη την εβδομάδα που πέρασε. Δύσκολη θα είναι και αυτή που έρχεται. Σε λίγο θα συνδεθούμε με τον κύριο Σταματόπουλο, ζωντανά, να μας πει αν θα έχουμε περαιτέρω κινητοποιήσεις στο μετρό. Μπορούμε να βρούμε μια ξυλόσωπα για μια οικογένεια με 9 παιδιά. Τραγικό. Αυτό λέγαμε τον καθηγητή. Μπορούμε να βρούμε μια ξυλόσωπα. Αδέρφια. Αυτό είναι, ναι. Αδέρφια, μια ξυλόσομπα. Πόσα άτομα. 9 άτομα. 9. Η κυρία Σοφία τηλεφώνησε, λέει, σας παρακαλώ. Να δούμε πού είναι η περιοχή. Να λοιπόν, διαλέξουμε στο διάλειμμα. Πάμε στη σύνδεσή μας. Να πούμε καλημέρα στον Μιχάλη τον Τεζάρη. Είναι εκεί με τον κύριο Σταματόπουλο. Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα. Καλά είστε. Μαζί μας για να δούμε όλα όσα προείπε η Μάγδα, είναι όλοι εμπλεκόμενοι. Έτσι, ο κύριος Σταματόπουλος, ο κύριος Ρεβίθης, ο κύριος Φώτης είναι όλοι εδώ για να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Να ξεκινήσουμε με τον κύριο Σταματόπουλο, αν θέλετε. Επιταχθήκατε, επιστρέψατε στις δουλειές σας. Τέλειωσαν οι κινητοποιήσεις, κύριε Σταματόπουλε. Καλημέρα, Γιώργο. Καλημέρα, Μάγδα. Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα σας. Να έρθει η κυρία ή να πάμε εμείς, να την πάμε τη ξυλώσουμε εμείς. Με τα παιδιά εδώ θα κάνουμε έρανο σε λίγο να μαζέψουμε να πάμε τη ξυλώσουμε. Μέχρι το μεσημέρι θα την πάμε. Τη διεύθυνση θέλουμε. Καταρχήν εμάς μας επιστρατεύσανε, μας επιτάξανε. Είμαστε με ψηλά το κεφάλι. Είμαστε αποφασισμένοι να αντισταθούμε. Όχι μόνο για εμάς τώρα. Τώρα εξεφύγει το θέμα. Όλος ο ελληνικός λαός στενάζει. Κάποια στιγμή πρέπει να το καταλάβουν όλοι. Τώρα το καταλάβαν όλοι. Προχτές ήταν μετά την επιστράτευση, εδώ ήταν 2.000 άτομα. Ήταν όλοι οι φορείς ιδιωτικού δικαίου. Τα πάντα, τα πάντα. Είναι μαζί μας όλος ο κόσμος. Λοιπόν, τώρα αν νομίζουν ότι μας μπήκαν τα ΜΑΤ, μας σπάσανε την πόρτα και κάνανε και το σήμα της νίκης μετά. Τι να πω, καταλάβανε ποιους εργάτες, τον εξαθλιωμένο εργάτη. Για να πάμε καρέ-καρέ, όλοι μαζί. Γιώργο, αν με επιτρέψεις να διευκρινίσουμε κάτι, κύριε Σταματόπουλε, για να μην παρεξηγηθούμε. Αυτό συζητήθηκε πάρα πολύ για το σήμα της νίκης. Δεν ήταν το σήμα της νίκης, είναι το σήμα που έκανε ο Δημηρίτης στους αστυνομικούς. Αυτό να το πούμε, να το διευκρινίσουμε, γιατί συζητήθηκε πάρα πολύ χθες. Δεν ήταν το σήμα της νίκης. Τώρα πάμε σε εσάς, κύριε Σταματόπουλε. Σήμερα κινείται κανονικά το μετρό. Από Δευτέρα τι γίνεται. Σήμερα 2 η ώρα μαζευόμαστε όλο το συντονιστικό των μεταφορών. Ναι. Ο ΑΣΑ, για να δούμε τι θα κάνουμε. Να δούμε πώς θα πάει, γιατί αυτό που έχει γίνει, αυτή η τρομοκρατία μας έχει. Δεν πρέπει να σκύψουμε το κεφάλι. Είμαστε με ψηλά το κεφάλι. 2 η ώρα έχουμε συγκέντρωση για το συντονιστικό να συναποφασίσουμε. Δηλαδή, μπορεί από Δευτέρα να δούμε τις ίδιες εικόνες που ζήσαμε καθόλου τη διάρκεια της εβδομάδος. Για δεν ρωτάτε τους κυβερνώντες. Ραντεβού αυτό τελικά ενδιαφέρει. Σε το λίγο κάνατε αυτό το περιβόητο ραντεβού που ζητήσατε με την κυβέρνηση. Σας δεχτήκαν τελικά για ένα διάλογο. Ή ακόμη δεν έχει γίνει ραντεβού, αυτό το περιβόητο ραντεβού. Δεν μας έχει γίνει. Κύριο θέλω πάνω, κύριε Βελάνη. Αν εύκολο και τον κύριο Μπελιώτη, σας παρακαλώ. Κύριε Σταματόπουλε. Και τον κύριο Σταματόπουλο πάνω, ναι. Έτσι, μπράβο. Προσπαθώ, κύριε Σταματόπουλε, να έχω μαζί οικονομικούς και νομικούς για να δούμε την όλη εξέλιξη του θέματος, για να ξέρουμε και τι κάνουμε εδώ πέρα. Λοιπόν, πάμε στα θέματά μας. Πάμε στα θέματά μας. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, εδώ είναι ένας οικονομολόγος, ένας συνταγματολόγος, ένας εργατολόγος και άλλος ένας εργατολόγος. Για να δούμε την όλη εξέλιξη, κύριε Σταματόπουλε. Μια μικρή λοιπόν, παρατήρηση σε αυτό. Κύριε Κατρούγκαλε. Τα μέσα πήραν μπρος. Έχουμε απεργίες και την ερχόμενη εβδομάδα.
Τελικά, τούτο το μέτρο της επίταξης. Επιστράτευσης. Τι είναι τούτο εδώ το πράγμα. Άλλοι λένε ότι είναι έσχατο μέτρο, άλλοι λένε το ότι μέτρο είναι. Το μέτρο είναι αντισταγματικό. Τώρα και είναι και τ' άλλο. Η κάμερα στον κύριο πρόεδρο και όχι στο ρεπόρτερ. Ή μαζί με το ρεπόρτερ, τον παρακαλώ θερμά. Έχουμε χάσει την μπάλα, παιδιά. Το μέτρο είναι αντισταγματικό για τους λόγους που θα σας πω αμέσως. Μια μικρή παρατήρηση πριν από αυτό. Ήταν καλό που φτάσατε στο σύνθημα της απεργίας. Τον κύριο Σταματόπουλο μπορεί να το βλέπουμε. Κάτω ώρες. Εκεί είμαστε. Με τον συνάδελφό μας τον Μιχάλη τον Τεζάρη και με τον πρόεδρο. Αυτούς θέλουμε. Έλεγα λοιπόν, κύριε Αυτιά, ότι είναι ευτύχημα το ότι φέρατε το ζήτημα των απεργιών μετά από τον πίνακα που δείξατε για τη ζημιά που υφιστάμαστε όλοι. Γιατί έχουμε πράγματι ένα θέμα ταλαιπωρίας όταν γίνεται μια απεργία σε μέσα μαζικής επικοινωνίας. Ναι. Από την άλλη μεριά όμως, αν συνειδητοποιήσουμε. Μαζικής μεταφοράς. Όταν συνειδητοποιήσουμε όμως ότι η πολιτική αυτή. Τον κύριο Σταματόπουλο. Ελάτε, κύριε. Έλεγα λοιπόν όμως ότι οι πολιτικές αυτές που εφαρμόζονται και που αντιδρούμε σε αυτές μεμονωμένα είναι συνολικές πολιτικές, οι οποίες μας πλήττουν όλους. Όταν λοιπόν αντιδρά ένας συγκεκριμένος κλάδος εργαζομένων. Τον κύριο Σταματόπουλο, παιδιά, ζητάω μία ώρα. Μπορώ να τον έχω στην τηλεόραση να το βλέπουμε, να δούμε πώς θα απαντήσει ο άνθρωπος και τι θα πει. Δεν χρειάζεται άλγευρα, μαθηματική για να το έχουμε. Ελάτε. Ελάτε, κύριε Κατρούκαλε. Έλεγα λοιπόν, κύριε Αυτιά, ότι όταν αντιδρά ένα συγκεκριμένο κλάδο εργαζομένων, ακόμα και αν προσωπικά μας ξεβολεύει, θα πρέπει να αισθανόμαστε το δικό του αγώνα και σαν δικό μας αγώνα, για τον απλό λόγο ότι είμαστε θύματα της ίδιας πολιτικής. Ως προς δε την επίταξη υπηρεσιών, όπως τη χαρακτηρίζει το Σύνταγμα την περιορίζει μόνο για να αντιμετωπιστούν άμεσες ανάγκες, είτε από θεομηνία, είτε από κάποια κοινωνική ανάγκη σχετική με τη δημόσια υγεία. Είναι προφανές ότι στην περίπτωση των μέσων μαζικής μεταφοράς δεν υπάρχει κανένας από αυτούς τους δύο παράγοντες. Άρα λέτε ότι η επίταξη ήταν λάθος μέτρο. Λέω ότι η επίταξη είναι σαφώς αντισταγματική και επισημαίνω τη βασική αντίφαση ότι η κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι προχωρεί στην επίταξη για να εφαρμόσει την νομιμότητα. Και βλέπουμε ότι όχι μόνο δεν γίνεται αυτό για την εφαρμογή του νόμου, αλλά παραβιάζεται ο βασικότερος νόμος της πολιτείας που είναι το Σύνταγμα. Μάλιστα. Γιώργο Μητρόπουλε. Γιώργο, καλημερίζω και εγώ τον κύριο Πρόεδρο. Καλημέρα, Αντώνη. Κάνανε έναν έτοιμο αγώνα και δικαιολογημένο από την άποψη ότι συντρίβονται οι μισθοί τους και τα μεροκάματά τους, Γιώργο. Αυτό το οποίο η κυβέρνηση τους υπαγάγει αυθαίρετα και παράνομα στο ενιαίο μισθολόγιο όλες τις ειδικότητες χωρίς καμία διάκριση οδηγεί σε εξαθλίωση όλων σχεδόν των κλάδων των μέσων μαζικής μεταφοράς. Συνεπώς κάνανε έτοιμο αγώνα και βεβαίως είναι στη δική τους ευχέρεια. Και όχι μόνο για τον εαυτό τους, αυτό το βασικό. Προσφύγαμε με τον κύριο καθηγητή για να αποδείξουμε ότι αυτό το μέτρο που παραβιάζει και συνταγματικές ρυθμίσεις και κυρίως διεθνείς συμβάσεις εργασίας, Γιώργο, που λέει ότι δεν μπορούν να τιμωρούνται απεργοί με επιστράτευση όταν κατεβαίνουν σε δικαιολογημένο αγώνα για προστασία των εισοδημάτων. Ποια ήταν η άλλη λύση, κύριε Αμπελιώτη, κύριε Μπούρλο, μπροστά σε αυτό το πράγματι δύσκολο σημείο? Πιστεύω ότι κάθε λύση και κάθε μέτρο πρέπει να προηγείται συζήτηση. Πρέπει να προηγείται ανταλλαγή απόψεων και όχι εν θερμό. Δεν μιλάω για την κυβέρνηση, μιλάω γενικότερα. Και οι εργαζόμενοι και οι κυβερνήσεις θα πρέπει να κάθονται σε ένα τραπέζι, να εξαντλείται πρώτα ο διάλογος και μετά να υπάρχουν τα μέτρα. Έτσι δείχνουμε ένα πρόσωπο στην κοινωνία ότι λαμβάνουμε υπόψη και τους εργαζόμενους, ακούμε τα αιτήματά τους και δίκαια παίρνουμε αποφάσεις. Στην ουσία, η επίταξη χρησιμοποιήθηκε ως μέσο εκτέλεσης δικαστικής απόφασης. Ενώ η έννοια της και ο χαρακτήρας της, έτσι όπως την ορίζει το Σύνταγμα και η ειδική διάταξη αυτή του 2007, έχει σαφώς διαφορετικές προϋποθέσεις. Πάμε τώρα στον Πρόεδρο. Κύριε Πρόεδρε, υπήρχε δυνατότητα άλλης λύσης? Γιώργο, καταρχήν ευχαριστούμε γιατί όλοι λένε ότι έχουμε δίκιο. Δεν έχει βρεθεί κανείς συνταγματολόγος, εκτός από κανένα δύο που είναι προσκύμενοι στην κυβέρνηση, να πούνε ότι έχουμε άδικο. Επομένως, αφού έχουμε δίκιο και το δίκιο μας δεν το βλέπει κανείς, είναι ξεκάθαρο πλέον ότι αποφασίζουμε και διατάσσουμε. Δηλαδή, διάλογο, και όταν λέμε για διάλογο, βγάλαμε δύο μέρες πριν και ζητούσαμε διάλογο. Δελτίο τύπου, ανακοίνωση επίσημη στο Υπουργείο, την έχω εδώ μπροστά μου.
ζητούσαμε διάλογο, έστω και την τελευταία στιγμή, να λυθεί το θέμα. Γιατί και, εμείς δεν θέλουμε να ταλαιπωρούμε τον κόσμο, γιατί το έχουμε αποδείξει ότι είμαστε με τον κόσμο. Όπως δεν θέλουμε να ταλαιπωρούμε και στους εργαζόμενους. Δεν μπορούμε να χάνουμε 10 μεροκάματα, στο τέλος δεν θα πάρουμε τίποτα. Είμαστε σε εξαθλίωση. Λοιπόν, από εκεί και πέρα δεν θέλανε. Θέλανε να έρθουμε εδώ που ήρθαμε. Να έρθουν με τσαμπουκά να σκοτώσουν τον εργάτη. Ερώτημα. Αυτό ήταν το πρόβλημά τους. Ερώτημα. Λέει η κυβέρνηση. Και το είπε και ο κύριος Σαμαράς. Έχουμε και τη δήλωσή του. Λέει το εξής. Όλοι οι Έλληνες υπέστησαν μείωση μισθού. Όλοι οι Έλληνες έφυγαν από το ειδικό μισθολόγιο κλπ. Κλπ. Και έγινε όλη αυτή η ιστορία. Δεν υπάρχει καμία εξαίρεση, είπε ο κύριος Σαμαράς, κύριε Σταματόπουλε. Ερώτημα. Η κυβέρνηση εκτιμά ότι θέλατε εξαίρεση. Εσείς τι θέλατε ακριβώς? Θέλατε εξαίρεση εναντί όλων των άλλων ή θέλατε μια μεταχείριση που να είναι αντάξια του κινδύνου που έχει το επάγγελμά σας? Γιώργο, για μένα προσωπικά, κανονικά πρέπει να εξαιρεθεί όλοι οι Έλληνες που στενάζουν. Πρέπει να εξαιρεθούν όλοι. Δεν μπορεί ο αστυνομικός να δουλεύει τη νύχτα και να μην πληρώνεται και να κινδυνεύει. Δεν μπορεί ο πυροσβέστης, οποιοδήποτε δουλεύει σε αντίξωες συνθήκες. Γιατί δεν παίρνουμε 2.000 και να πούμε εντάξει, να μας κόψει. Όλοι έχουν έρθει στην εξαθλίωση. Τώρα είναι γενικό το κακό. Δεν είναι να εξαιρεθούν μόνο εμείς. Τώρα ξεφύγει το θέμα από εμάς. Αλλά εμείς πρέπει να καταλάβει τι ιδιαιτερότητα που υπάρχει. Ακριβώς εκεί είναι το ζήτημα. Ναι. Όταν μιλάμε για εξαίρεση, είναι σαν να θεωρούμε ότι ο κανόνας είναι σωστός και πρέπει να εφαρμοστεί, και από αυτό το σωστό κανόνα πρέπει να γίνουν εξαιρέσεις. Ενώ το πρόβλημα αυτής της πολιτικής είναι ότι είναι ασφαλμένη στο σύνολό της, στην ουσία της. Ακριβώς γι' αυτό δεν πρέπει να πέφτουμε στην παγίδα να μιλάμε για εξαιρέσεις. Δεν είναι μια πολιτική ορθή. Και γιατί δεν βγάζει την Ελλάδα από την κρίση και κυρίως γιατί εξαθλιώνει το σύνολο των εργαζομένων. Όχι μόνο στο δημόσιο τομέα, και στον ιδιωτικό. Αυτό πρέπει να το προσέξουμε. Μάλιστα. Τώρα τι γίνεται από εδώ και μπρος? Πάμε σε γενική κινητοποίηση την ερχόμενη εβδομάδα. Πάμε σε τι? 2 η ώρα είμαστε, συγκεντρωνόμαστε όλος ο ΑΣΑ για να κάνουμε συντονιστικό. Είμαστε αποφασισμένοι να αντισταθούμε. Αν μας υστέρησε την απεργία, έχουμε πολλά όπλα να αντισταθούμε. Δηλαδή. Εγώ πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα το καταλάβουν, θα μας καλέσουν να κάτσουμε σε ένα τραπέζι, αν και πρέπει να μην πάμε, γιατί με το μαχαίρι στο λαιμό λέει δεν ήθελε να μιλήσουμε ο κύριος Χατζηδάκης. Τώρα αυτός με την επιστράτευση θέλει να πάμε εμείς. Δηλαδή, τι είμαστε εμείς? Ο πάτος, μπας εδώ, εμείς έχουμε φτάσει σε πάτο. Τον πάτο δεν έχουμε άλλο. Έχω το εγκαθαρτήριο μου πάλι εδώ, το καινούριο, είναι 0. Το βλέπει ο Μιχάλης εδώ, το δείχνει η κάμερα, είναι 0. Αυτά που λένε, που βγάζανε, μας ξεφτυλίσανε. Βγάζανε ψεύτικα εκαθαριστικά στον αέρα και λέγανε για 3 χιλιάρικα και για 4. Γιατί το κάνανε? Πριν να κάνουν επιστράτευση, χρησιμοποίησαν ό,τι χιδέο μπορούσαν για να εξεφτυλίσουν τον εργάτη. Έχουν απολύσει κόσμο και βγαίνουν στα κανάλια και λένε ότι ήταν παράνομες προλήψεις. Δηλαδή ένα πόλεμο βρώμικο. Και τι είναι πάνω να σκοτώσουν? Ερώτημα. Ας κοιτάξουν να... Γιώργο, αν θες, αυτό το σημείο θέλει να κάνει μια παρέμβαση ο αντιπρόεδρος του σωματείου του ΣΕΛΜΑ. Ναι. Εδώ ο κύριος Τρεβίθης, ο Σπύρος. Μου έλεγες κάτι, Σπύρο, νωρίτερα, σχετικά με τις εξαιρέσεις. Τι ακριβώς ήταν αυτό? Το Υπουργείο Οικονομίας και... Πάγος εικόνα, παιδιά, ναι. Λίγα δευτερόλεπτα. Ναι. Καλημέρα σας. Εγώ τους διαψεύδω και λέω ότι υπάρχουν εξαιρέσεις των υπαλλήλων της ΕΡΤ, του Υπουργείου Οικονομίας, της Βουλής. Εμείς ζητάμε να μπούμε στο ενιαίο μισθολόγιο όπως το έχουν αυτοί. Και κάτι άλλο. Παλεύουμε για τις συλλογικές συμβάσεις. Η συλλογική σύμβαση είναι ότι σημαντικότερο υπάρχει. Αν κατεργήσουν συλλογικές συμβάσεις, δεν μπορεί να διεκδικήσει κανείς σε κανένα κλάδο τις ιδιαιτερότητες του κλάδου του. Εκτός των άλλων, όταν κατεργηθεί η συλλογική σύμβαση, από το πενιχρό μισθό που παίρνουμε, θα μπορούν κάθε τρίμηνο το Υπουργείο Οικονομίας, όταν βλέπει ότι έχει αρνητικό πρόσημο, να μας λέει: κύριοι, έχουμε αρνητικό πρόσημο. Μείον τόσα κάθε τρίμηνο και θα δούμε το επόμενο. Άρα, τι σημαίνει αυτό? Ότι θα είμαστε συνέτεροι με το κράτος. Εμείς είμαστε εργάτες, δεν είμαστε συνέτεροι ούτε μέτοχοι του κράτους, κύριοι. Είμαστε εργάτες και το πενιχρό μισθό μας θέλουμε να ξέρουμε ότι θα τον πάρουμε. Όχι τι αρνητικό πρόσημο ενδεχομένως θα βγάλει το Υπουργείο Οικονομίας. Εμείς ούτε λεφτά φάγαμε ούτε κλέψαμε. Μάλιστα, τώρα. Εργάτες είμαστε. Πάμε στον πρόεδρο. Πρόεδρε, με ρωτάει πάρα πολλοί κόσμος. Τι περιμένουμε να δούμε από τη Δευτέρα το πρωί και μετά? Καταρχήν, δηλαδή, να ρωτήσουμε αν την Πέμπτη θα έχουμε καθολική απεργία στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Δηλαδή, δεν θα κινείται τίποτα την Πέμπτη που έρχεται? Δεν μπορώ να πω κάτι επίσημο τώρα, αν δεν πάμε μετά το συντονιστικό. Το μόνο μπορώ να πω ότι είμαστε επιστρατευμένοι, δεν είμαστε υποταγμένοι. Δεν θα μας υποτάξει κανείς. Αυτό να το καταλάβουν οι κυβερνώντες. Είμαστε Έλληνες. Ο Έλληνας είναι παλικάρι. Δεν θα μας κάνουν ρόμπες αυτοί. Λοιπόν, είμαστε αποφασισμένοι να αντισταθούμε. Υπάρχει... Και να έρθει ο κόσμος που στενάζει, να έρθει μαζί μας. Αν και είναι μαζί μας, πρέπει να έρθει ο κόσμος μαζί μας κάποια στιγμή να καταλάβουν ότι δεν πάει άλλο.
Αυτοί δεν θα σταματήσουν πουθενά. Και τώρα με το ενιαίο, άμα τελειώσουν η ιστορία, μετά από κανένα μήνα θα αρχίσουν πάλι κάτι άλλο. Θα αρχίσουν να πωλήσουν. Έχουν αποφασίσει αυτοί να κάνουν τα πάντα. Θέλω να μου έχουμε πιάσει πάτο, δεν πάει πιο κάτω. Θέλω να μου πείτε πόσους μετακινείτε κάθε μέρα στην περιοχή του Λεκανοπεδίου. Πόσο κόσμο. Μόνο το μετρό. Ναι. Μόνο το μετρό έχει 700-800.000 συμβάτες την ημέρα. 800.000. Από αυτούς, πολλοί τηλεφωνούν και λένε χάσαμε 8 μέρες μεροκάματο. Χάσαμε λεφτά γιατί πήγαμε αργότερα στη δουλειά μας και ο εργοδότης μας περιέκοψε μισθό. Και λένε, πρόεδρε, δεν μπορεί να βρεθεί μια άλλη λύση ώστε και εσείς να είστε ικανοποιημένοι, αλλά και εμείς που δεν φταίμε σε τίποτα. Επειδή εσύ με το Χατζηδάκι και με το Σαμαρά έχεις πρόβλημα και σε εμάς κόπηκε ο μισθός, να έχουμε αυτή την εξαντλητική θέση και στάση απέναντι στην απεργία σας. Τι λέτε σε αυτόν τον κόσμο. Είναι τα μεγάλα θύματα οι πολίτες, κύριε Σταματόπουλε. Και λένε, κύριε Σταματόπουλε, τσακώνονται λέει τα βουβάλια και την πληρώνουν τα βατράχια. Στην περίπτωση αυτή λοιπόν είναι τα θύματα οι πολίτες, οι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν το επιβατικό κοινό πολύ απλά. Δεν υπάρχει κάποιος τρόπος άλλος διαμαρτυρίας από πλευρά σας, έτσι ώστε να μην ταλαιπωρείτε τόσο πολύ και ο κόσμος. Γιατί ξέρετε, κύριε Σταματόπουλε, άλλος θέλει να πάει χειρουργείο, άλλος θέλει να πάει νοσοκομείο, άλλος θέλει να πάει τα παιδιά του κάπου. Ο καθένας έχει ανάγκη. Δηλαδή, δεν είναι όλοι. Λέει ο κόσμος, σε ναι, μια απλή θέση. Δίκαιο το αίτημά σου, είσαι 5 πατώματα κάτω από τη γη, είσαι 40 μέτρα κάτω από τη γη, μαζί σου, είσαι μέσα στα ποντίκια, είσαι μέσα στις ακαθαρσίες, δεν έχεις οξυγόνο, εσείς σε άθλιες συνθήκες. Αλλά εγώ το μετρό έχω να πηγαίνω στη δουλειά μου. Δεν έχω τεράστια προβλήματα. Κάνε κάτι, λέει ο κόσμος. Αυτό λέει η πρόεδρε. Γιώργο, εμείς έχουμε αποδείξει ότι είμαστε δίπλα από τον επιβάτη. Μέχρι και απεργία κάναμε πρόσφατα για να μην αυξεί το ειστήριο και το κρατήσαμε. Και με την πλατεία, με τους ανακτημένους, είμαστε δίπλα από τον επιβάτη. Αλλά δεν μπορεί να ζητάμε συγγνώμη εμείς για τα ταλαιπωρούμε τον επιβάτη και να μην ζητάνε και αυτοί οι κυβερνώντες μια φορά συγγνώμη. Δεν φταίνε πουθενά. Η λογική των επιβατών, επειδή ο Σταματόπουλος και οι σύντροφοί του κάνουν αγώνα και για το κοινωνικό καλό, η λογική των επιβατών είναι να κάνει κριτική και στην κυβέρνηση που αδικούν και εξαθλιώνουν το Σταματόπουλο, διότι μαζί εξαθλιώνονται και οι επιβάτες. Άρα λοιπόν και οι συνδικαλιστές κάνουν ένα μείζον αγώνα, Γιώργο, για να αποτραπεί περαιτέρω εξαθλίωση του ελληνικού λαού. Αυτό ας το κατανοήσουν και οι περισσότεροι επιβάτες που πραγματικά θίγονται, αλλά ο Σταματόπουλος δεν κάνει έναν αγώνα εξαίρεσης. Κύριε Μπούρλο, ποια λύση θα μπορούσε να έχει δοθεί πέραν της συνταγματικότητας των μέτρων, πέραν των όσων θέτει ο Αλέξης Μητρόπουλος. Τι θα μπορούσε να γίνει. Κύριε Αυτιά, επειδή είναι στην ίδια γραμμή αυτό που λέει ο συνάδελφος, ο κ. Μητρόπουλος. Κάποιος στον ιδιωτικό τομέα που θέλει να απεργήσει φοβάται. Μόνο ότι πλήττεται με τον ίδιο τρόπο με αυτό που πλήττεται ο κ. Σταματόπουλος και οι συνάδελφοί του στο μετρό. Πλήττεται από την ίδια πολιτική. Εγώ λοιπόν, αν ήμουν. Όλη η Ελλάδα πλήττεται. Όλη η Ελλάδα. Εγώ λοιπόν θα βλέπα, αν ήμουν ένας από αυτούς τους εργαζόμενους στο ιδιωτικό τομέα που βλέπω, για παράδειγμα, να δουλεύω με μπλοκάκι και να μου βάζουν ένα νέο κεφαλικό φόρο 500 ευρώ και δεν μπορώ να κάνω τίποτα απέναντι στον εργοδότη μου, θα βλέπω ότι όταν ένας κλάδος εργαζομένων που έχει τη δυνατότητα δυναμικά να διεκδικεί στα δικαιώματά του, τα διεκδικεί, ότι διεκδικεί και για λογαριασμό μου. Και αισθανόμουν αλληλέγγυος, ακόμα και αν είχα υποστεί την ταλαιπωρία αυτή. Γιατί αν μπούμε στη λογική του να κοιτάζουμε ποιος βρίσκεται σε λιγάκι καλύτερη μοίρα από μένα, γιατί δεν παίρνει 100-500 ευρώ που παίρνω εγώ και παίρνει 1000, ουσιαστικά παίζουμε το παιχνίδι αυτών που μας έχουν βάλει όλους απέναντι και προσπαθούν να συμπιώσουν το εισόδημα όλων εμάς. Αν καταλάβουμε λοιπόν ότι όλοι είμαστε από την ίδια μεριά, ότι δηλαδή δεν είμαστε εμείς τα βατράχια και ότι οι εργαζόμενοι στο μετρό είναι τα βουβάλια, αλλά ότι είμαστε και οι δύο στην ίδια κατηγορία. Αυτό ο άνεργος δεν μπορεί να το αντιληφθεί. Αυτό δεν το κατα... αυτός δεν μπορεί να έχει δουλειά. Ένα λεπτό. Το 1,5 εκατομμύριο ανέργων που δεν έχουν εισόδημα δεν μπορούν να μπουν στη θέση. Έχετε απόλυτο δίκιο. Αλλά γιατί δεν μπορεί να μπει? Γιατί η ψυχολογία είναι δύσκολη. Αν σκεφτεί με τη λογική, είναι έτσι. Γιατί αλλιώς θα αρχίσουμε να σκεφτόμαστε ότι, για παράδειγμα, αυτοί που πηγαίνουν στα συσίτια είναι προνομιούχοι απέναντι σε αυτούς που ψάχνουν στα σκουπίδια να βρουν φαγητό. Και αυτοί που ψάχνουν στα σκουπίδια να βρουν φαγητό και βρίσκουν, είναι προνομιούχοι σε σχέση με αυτούς που δεν βρίσκουν λοιπόν, τίποτα. Να ολοκληρώσει ο κύριος Αμπελιώτης. Κύριε Αμπελιώτη, λέτε το εξής, ότι θα μπορούσε να βρεθεί λύση, όπως το λέει και ο κύριος Μπούρλος. Δηλαδή, ούτε να φτάναμε στο σημείο της επίταξης. Θα πρέπει όταν δημιουργείται. Να έχουν εξαντληθεί τα περιθώρια. Εμείς λέμε ότι θα πρέπει πριν δημιουργείται το πρόβλημα. Μάλιστα. Δίνουμε τις προτάσεις μας, ναι, τις συζητάμε. Μάλιστα. Και οι εργαζόμενοι στο μετρό θα πρέπει να δείξουν κατανόηση. Θα πρέπει να σκεφτούν ότι είναι ένα μέρος και αυτή του συνολικού προβλήματος, όπως λένε, όπως το λέει και ο πρόεδρος τους.
Άρα λοιπόν θα πρέπει και αυτοί με τη στάση τους να βοηθήσουν και τους άλλους, το καταναλωτικό κοινό, το οποίο χρησιμοποιεί, είναι ο καλύτερος τρόπος μεταφοράς στο μετρό. Έχει παραλύσει ο όλη η κοινωνία. Μετρό. Έχει δεν παραλύσει είναι όλη η αγορά. Δεν έτσι. Είναι ο Α και ο Β. Λοιπόν, θα ο πρέπει μεγάλος λοιπόν, τετρανός, και η ο κυβέρνηση... εργαζόμενος είναι. Το λέει αυτό ο πρόεδρος. Συμφωνώ. Το λέει. Και η κυβέρνηση από την άλλη πλευρά, πριν πάρει οποιοδήποτε μέτρο, φτάνουμε, εξαντλούμε κάθε τι. Δεν παίρνουμε εν θερμό αποφάσεις. Αυτή τη στιγμή θίγονται και συγκρούονται ομάδες κοινωνικές. Δεν μπορούμε να στρέψουμε τον κόσμο μεταξύ τους. Δεν μπορούμε να στρέψουμε τον άνεργο ή τον εργαζόμενο αντίον του εργαζόμενου στο μετρό. Αυτό είναι ό,τι χειρότερο. Αυτούς όμως δεν τους στρέφει ο Σταματόπουλος και η συμπεριφορά. Όχι, δεν είπα εγώ αυτό το πράγμα. Όχι, δεν το λέω σε εσάς, Ευάγγε. Αλλά όταν η κυβέρνηση βγάζει συνέχεια πολίτες που δυσαρεστούνται και αγαναχτούν επειδή δεν έχουν μετρό. Ναι. Δεν καταλαβαίνουν ότι και αυτοί είναι μελοθάνατοι. Ωραία, εσύ θα έκανες σαν ίσον υπουργός. Ένα λεπτό, ένα λεπτό. Τι θα έκανες σαν ίσον υπουργός, Αλέξη Πετρόπουλε. Μαζί με τα παραπονά τους ότι δεν μπορώ να μεταφερθώ, ναι. Να λένε κύριε Χατζηδάκη, μήπως αδικείς και εξαθλιώνεις όλους τους Έλληνες. Αυτό είναι η εμπέδωση μιας κουλτούρας αλληλεγγύης. Εγώ ρωτώ το εξής. Ρωτώ τον Αλέξη Πετρόπουλο πριν πάω στον κύριο Μπούρλο. Είσαι υπουργός μεταφορών. Ή δεν ξέρω τι. Και έχεις αυτή την καυτή πατάτα. Τι θα έκανε ο Αλέξης Μητρόπουλος αν ήταν στη θέση του σημερινού υπουργού με δεδομένο μπορώ το επικίνδυνο του επαγγέλματος στο μετρό και των ιδιαιτεροτήτων των υπολείπων Ελλήνων. Εδώ θα λέγαμε, όπως είπαμε και στην αίτηση που κάναμε για να ακυρώσουμε την πολιτική επιστράτηση, ότι... τουλάχιστον ο νόμος, το άρθρο που τους εξομοιώνει με το ενιαίο μισθολόγιο βαθμολόγιο και τους μειώνει κατά 40% τις αποδοχές, να παγώσει, διότι πρέπει να παγώσει για η διάταξη διάστημα, του νόμου για 1-2 χρόνια για να συζητήσουν. Διότι όλες οι άλλες προτάσεις, ότι δώστε μου ένα χαρτί, έλα να κουβεντιάσουμε, δεν εξυπηρετεί τον κλάδο που μάχεται ο Σταματόπουλος και όλα τα σωματεία, αν δεν παγώσει μια ρύθμιση που τους εξαθλιώνει, τους εξοντώνει και δεν τους αφήνει να ζήσουν με αξιοπρέπεια. Συγγνώμη, αυτό που λέει ο κύριος καθηγητής. Εντοπίζουμε τη διαφορά. Την καταγράφουμε και τη συζητάμε. Μάλιστα, δηλαδή, πού είναι η διαφορά, πόσο μειώνεται ο μισθός σε αυτή την περίπτωση. Πολύ σωστό. Είναι ο μισθός πολύ μειωμένος, σημαντικός. Ελάτε, βρε παιδιά, να το συζητήσουμε. Τι μπορούμε να κάνουμε σε αυτό το πράγμα. Αυτό θα κύριε Σταματόπουλε, σε λίγο θα είναι εδώ κυβερνητικός βουλευτής. Και θέλω. Ποιος θα είναι, Γιώργο. Άστο τώρα ποιος θα είναι. Θα είναι κυβερνητικός βουλευτής. Όχι, άμα είναι αυτός ο άνθρωπος, αυτός που βγαίνει στα κανάλια και βρίζει τους εργαζόμενους. Δεν θέλουμε να μιλήσουμε μαζί. Κύριε Σταματόπουλε. Αλλά διάλογος έτσι δεν γίνεται εξ αρχής. Κύριε Σταματόπουλε, με θεωρείτε. Διάλογο να κάνουμε τον υπουργό, με τον Γενικό Γραμματέα, ό,τι τώρα να πάμε να κάνουμε. Διάλογο με τον άνθρωπο στο γυαλί δεν κάνουμε. Ακούστε με, με θεωρείτε πρόσωπο που μπορεί να διευθύνει μία συζήτηση επί ίσης όρης, ναι ή όχι. Ναι, Γιώργο, και σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ και σε ευχαριστώ θερμά. Αυτό θέλω από σένα. Πάω στον κύριο Μπούρλο. Κύριε Μπούρλο, είπε ο Αλέξης Μητρόπουλος. Η πρότασή μου ήταν 2 χρόνια πάγωμα, να δούμε τι θα κάνουνε και από εκεί και πέρα. Να υποβληθούν προτάσεις. Εσείς τι λέτε. Εγώ λέω, συνεκτιμώντας τις ιδιαιτερότητες που υπάρχουν σε κάθε κλάδο, έτσι θα πρέπει να εξαντληθούν τα περιθώρια του διαλόγου. Το χειρότερο πράγμα είναι να υπάρχει αίσθηση αδιεξόδου από οποιαδήποτε πλευρά. Γιατί η αίσθηση αδιεξόδου είναι αυτή η οποία οδηγεί και στις εσφαλμένες λύσεις. Ακριβώς. Τώρα, ακούστε κύριε Πρόεδρε, σε λίγο θα είναι εκπρόσωποι όλων σχεδόν των κομμάτων. Σας παρακαλώ θερμά, είναι μια πρώτη τάξης ευκαιρία να τους ενημερώσετε για τα θέσφατα του επαγγέλματός σας. Όπως και άλλοι εργαζόμενοι, όπως κάνουμε σε αυτή την εκπομπή. Σας παρακαλώ θερμά, κύριε Σταματόπουλε. Και κάνω έκκληση μπροστά στο δίκαιο το οποίο εσείς επικαλείστε. Πάμε σε ένα γρήγορο διάλειμμα για να δούμε και την υπόλοιπη δισογραφία και να δούμε και το καλό μας φίλο που είναι στην αίθουσα σύνταξης για τα υπόλοιπα θέματα που έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. 2-10-48-00-170-171-172. Τα δικά σας τηλεφωνήματα πάντα στο Sky. Πρόεδρε, σε περιμένουμε διάλειμμα.